είσαι ρε Βασιλάρα. Τι έγινε ρε φίλε, καλύτερα. Εμείς έτοιμοι εδώ πέρα και εσύ ήσουν από... Τι, τις έδινες. Φαξ. Αυτό το κοριτσάκι εδώ φίλε σου ήτανε. Που ήσουν εδώ έξω, χαμουρευόσουν. Ε. Γελάει, τι έκανε. Το γελαστό παιδί. Με το καρέ. Ο ηχολήπτης μας. Τα τρυφερά αγόρια. Ο ηχολήπτης. Τι να πω. Γιώργος Μαντζιούκης. Προσπαθεί να ανέβει στο μπάσκετ 10 χρόνια. Ανεβαίνουμε τώρα, ανεβαίνουμε μεθαύριο, μεθαίνουμε μετά. Τον εξήγησα τα τελευταία 3 χρόνια το ίδιο πράγμα για τον Ηρακλή. Φίλε μου. Δεν μπορούσα να σε προβληματίσει σιγά σιγά, Γιώργο. 7 μήνες σούπερ. Τελευταίο μήνα πάπαλα. Ναι, γιατί. Ε. Ναι, να ξοδεύει λεφτά. Δεν είναι... Το ρόστερ είναι καλό για Α2. Δηλαδή το χολαργό που ανέβηκε ήταν μια κλάση πάνω από ό,τι είδα στο μεταξύ του παιχνίδι. Παρά τη σφαγή του Ηρακλή εκείνη τη μέρα που μου σπάσαν τα νεύρα εμένα. Εγώ είμαι χολαργιώτης, ναι. Έβλεπα χολαργός Ηρακλής, υποστήριζα το χολαργό και μετά το 15 άρχισε να υποστήριζε τον Ηρακλή. Εγώ εκεί πίστεψα ότι θα ανέβει ο Ηρακλής. Εκεί πίστεψα ότι θα ανέβει ο Ηρακλής, αλλά... Άρχισε με την Πάτρα τώρα. Και αυτό το σύστημα το... Ο Μορφέτας ο φίλος σου δεν είναι εκεί. Όχι, έχει φύγει. Έχει φύγει. Πήγε γαμπρός στο Τορόντο. Ναι, έφυγες εσύ από το Τορόντο και πήγε ο Μορφέτας. Πήγε ο Μορφέτας γαμπρός. Ποιος τρέχει τον Απόλλωνα τώρα. Ε? Τον Απόλλωνα πίσω τρέχει τώρα. Ε, αυτός ο παλιός, ο Λουξ. Πώς το λέει, αυτός δεν είναι. Ο παλιός, ο Λουξ. Ανέβηκε τώρα η Πάτρα. Όχι ρε. Ο χολαργός, ρε, το Περιστέρι. Δηλαδή και οι δύο ομάδες με λεφτά αυτές στο μεταξύ. Ναι. Άρα δηλαδή του χρόνου που θα πέφτουνε... Δεν πέφτουνε. Του χρόνου που θα πέφτουνε δύο. Ναι. Οι δύο που ανεβαίνουν δεν είναι και πολύ υποψήφιες. Γιατί ψηφίζουν. Όχι ρε. Ειδικά το Περιστέρι πάει δυναμικά. Ο χολαργός, ναι, πήρε τον Πεδουλάκη. Πεδουλάκη προπονητή. Δηλαδή βρήκανε σίγουρα χρήματα αρκετά. Ναι. Γιατί και αυτός θέλει λεφτά για ομάδα. Το οποίο... Υπάρχει και η παράδοση στον μπάσκετ του Περιστέρι. Κοιτάξτε, το Περιστέρι, φίλε, ήταν. Ο Πανιόνιος δεν μπορεί να έχει το χάλι τον περσινό. Δεν βλέπω να κινείται και φίλο στον Πανιόνιο. Ναι. Ναι. Τώρα βγήκαν οι Πάνθερες και θέλουν να τον φάνε τελείως αυτόν τον πρόεδρο. Α, ναι. Ναι, γιατί παίζει ο γαμπρός του, ο κουνιάδος του, δεν έχω καταλάβει, είναι ένας παίχτης, ο Βαγγίσος Σακελαρίου, ναι. Ο οποίος είναι ένα, δεν είναι, απλώς είχαν πάρει γραμμή όλοι οι προπονητές ότι αυτός πρέπει να βγει πρώτο σκόρερ, έπαιρνε όλα τα σούτ, λες και ήταν... Θυμάμαι, ένας γκάρ που έπαιζε. Ένα γκάρ, ναι, που έπαιζε 10 χρόνια Α2, Β, Εθνική, βρήκε τον Πανιόνιο τώρα. Και το παίζει, το παίζει δηλαδή σκόρε. Εκεί του την πέσανε. Τώρα οι Πάνθερες, Πάνθερες δεν είναι, μπανίζουν. Φίλε, οι Πάνθερες, για να βρίσουν οι Πάνθερες, πρέπει να γίνει κάτι σοβαρό. Μπασκετικό, αντιαθλητικό. Έπεφτε πολύ μπινιλίκη, αλλά έπρεπε να τους δώσει αφορμή. Άμα δεν έδωσε αφορμή και βλέπαν τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό δεν ξέρω λόγω γιατί. Γιάνκοβιτς. Λόγω Γιάνκοβιτς ξεκίνησε και μετά τους έπαιρνε όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, μόλις υπήρχε ταλέντο, τσουπ το τζιμπογείο Παναθηναϊκού κατευθείαν. Και στο ποδόσφαιρο και στο. Ο Γιάνκοβιτς πήγε στο Παναθηναϊκό. Δύσκολη απόφαση αυτή. Ρε φίλε, τι φταίει τώρα. Δεν φταίει, αλλά είναι δύσκολη απόφαση. Ρε φίλε. Εγώ τον είχα το Βλάντο, το γιο του Μπόμπαν, του συγχωρεμένου. Τον είχα και 16 χρονών, μετά τον είχα και όταν ξαναπήγα που είχε μεγαλώσει μετά από 3 χρόνια που είχε ξαναπάει. Ήταν στην αντρική ομάδα όλα αυτά. Ούτε πρόλαβε τον μπαμπά του, ούτε. Μόνο ότι τον λέγανε, ούτε τον έζησε και τον πατέρα. Δεν γίνεται να μην έχει δει την εικόνα. Έχει δει την εικόνα άπειρες φορές. Για να μην θέλει την βλέπει. Εδώ ακόμα και σήμερα τη δείχνουν συνέχεια. Δύσκολη εικόνα. Και ήταν μια φάση, δηλαδή ένα κλασικό επιθετικό φάουλ που ήταν, δεν ήταν, το πήρε. Είναι το 10ο σφύριγμα που είχε γίνει όμως εκείνη την μέρα. Εντάξει. Γι' αυτό δεν λάθηκε ο Σέλβος. Είπε χτάρα, αλλά... Ο Μπάς Γιάνκοβιτς σε σχέση με τον γιο ήταν 9 κλάσεις καλύτερος. Εντάξει, ήταν πιο μάγκας. Όχι πιο μάγκας, ήταν ηγέτης. Δηλαδή πήγε στον Πανιόνιο, είχε και το Φάνη. Ο Φάνης έπαιζε, ο Χρυστοδούλου έπαιζε για αυτόν, γιατί το μαρκάραν όλοι το Φάνη. Το σουτάρ, μάγκας, ξέρεις, δεν μάσαγε, ήταν τίποτα. Ξέρεις, ούτε μισό μέτρο δεν πήδαγε. Ήταν ψηλό καρό όμως. Ναι, ναι, σουτάρα. Αυτός είχε σουτάρα. Πήγε, έβαλε 40 πόντους μέσα στο Μιλάνο, νομίζω, στη Βαρέζη. Κάπου πήγε και πήρε διπλό ο Πανιόνιος. Ναι. Με τρελό, με 40 πόντους ή κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι στον αθλητισμό ποτέ δεν ξέρεις να πούμε τι προκύπτει. Εντάξει, το πήγε και ο Πάνης στο κεφάλι τώρα ο άλλος.
Τρελά είναι, ρε. Γιατί ο Βιερίνια δεν πήγε, κλώτησε τα μπέρα και πήγε, κόλλησε το πόδι του στα μπέρα και είπα στράβηγμα. Στο τελικό. Δεν το είδε. Δεν το είδα. Συμβαίνει εκείνη την ώρα τώρα με 900 φυγμούς, δε φίλε. Ναι, κάνει απερισκεψίες. Εκείνη την ώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια που λένε. Να πούμε ότι χθες ήταν η επέτειος. 31 χρόνια από τη... Από το Τιρινίνι. Από το Τιρινίνι. Από τον Αργύρη Καμπούρη. Τον Αργύρη Καμπούρη, από όλα τα παιδιά. Από τον Ολιβέρη, τον Ανδρίτσο που έβλε τις δύο βολές που δεν το λένε. Του ένα μία συνμία. Που ήταν 87-89. Και έβαλε τις δύο βολές. Ήταν μια σημεία, δεν ήταν δύο. Νομίζω ήταν κάποιος άλλος χτύπησε και τον βγήκε και τον πήρε ο Πολίτης από τον πάγκο. Δηλαδή κατευθείαν. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό και πήγε. Ο Ανδρίτσος παλιά σκοπής, αλλά το είχε το κολόσο του. Ο Λιβέρης Ανδρίτσος ήταν 15 χρόνια μπροστά από την εποχή του. 2 μέτρα 3 άρι. Αλλά επειδή δεν τους έφτανε το μυαλό. Ναι, δεν όχι μόνο αυτόν, ναι. Ήταν άλλο στυλ. Ξέρεις, τρεις κοντί, L να φαντασείς έπαιζε. L, θυμάσαι. Όταν παίζανε με ψηλή πεντάδα και έπαιζε αυτός τριάρι, ήταν, εκεί ήταν καλός παίχτης. Καλά παιχτάρα, δηλαδή, με σουτάρα απίστευτη. Έτσι, αλλά ήσυχος. Έπαιζε και πάνω στο Χριστοδούλου. Τον είχαμε GM στον Πανιόνιο και ερχόταν και έλεγε, επειδή ήμουν αρχηγός στον Πανιόνιο, μου λέει, Γιάννη, πες τα παιδιά να περάσουν από το γραφείο να πληρωθούν. Πες του εσύ. Δεν είναι σπέρα τα παιδιά να μην πληρωθούν από το γραφείο. Ναι, τίποτα, ήσυχος. Εξαφανίστηκε μετά, δεν υπήρχε ποτέ. Ναι. Δηλαδή αυτό που μου είπε τώρα ότι ήταν GM στο Πανιόνιο δεν το θυμάται. Μα δεν το ξέρει κανένας, δεν το θυμάται. Έτσι ζούμε. Ναι, αλλά ωραίος, ωραίος άνθρωπος. Εντάξει, και να τώρα ας πούμε. Εχθές η ΕΡΤ, γιατί δεν έδειξε το παιχνίδι. Γιατί είχε μουντιάλ. Ναι, ρε παιδί, 12 η ώρα το βράδυ, 1 η ώρα το βράδυ ή το πρωί. Γιατί ρε φίλε, πλέον αν πατήσει YouTube τελικώ 87 στο βγάλω. Δηλαδή το 2004 το δείχνουνε. Πότε? Το ποδόσφαιρο το δείχνουνε, το δείξανε. Το βλέπω καμιά φορά τα highlights. Άλλα τα highlights. Δηλαδή, σαν, καλά, γιατί να μην το δεν το δείξουνε. Όλες τις μεγάλες επιτυχίες τις εθνικές, όχι. Θα μπορούσε να το δείξει ένα από τα web, ρε φίλε. Εντάξει, εγώ σου λέω καταλαβαίνω, επειδή ξέρω πώς είναι το πρόγραμμα της τηλεόρασης. Ναι. Δεν είναι εύκολο για μια τηλεόραση να προγραμματίζει, να παίξει φοιτητερετή έναρξη Μουντιάλ, να κάνει το πρώτο παιχνίδι, να έχει ένα post-game μετά. Λέει, να δηλαδή, σου πω, βάλω το πρωί. Ρε, μετά και ένα. Βάλω το πρωί. Θα μπορούσε να κάνει ένα αφιέρωμα, βέβαια. Ή να παίξει ένα αφιέρωμα. Σε στείλει ντοκιμαντέρ αργά το βράδυ. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω πραγματικά γιατί δεν το έκανε αυτό. Όχι αυτό, ξέρεις, όλα τα μεγάλα. Δηλαδή, άλλο αγώνα, να μην δείξει ολόκληρο τον αγώνα, επειδή να το δείξει κομμένο. Ξέρεις, όλο μαζί, 45 λεπτά. Ναι. Και το 2004 το ίδιο. Σαν μια ανασκόπηση, ρε παιδί μου, τιμητικά. Ποια ήταν 12 τότε. 4 Γκάλης. 5 Σταυρόπουλος. Ναι, 6 Γιαννάκης. Ναι. 7 Ανδρίτσος, 8 Λινάρδος. Λινάρδος. Δεν ακούμπησε. Ποτέ. 9 Καρατζάς. Μίλτος Καρατζάς. Εντάξει, πενταράκι. Για την εποχή του. Δεν τον. Δεν νομίζω να έπαιξε. Ναι, δεν τον έπαιξε ποτέ, τίμιος. Δεν ξέρω. Τίμιος. 9 Μιχάλης Ρωμανίδης. Ρωμανίδης. Όχι. Όχι. Το 9 ποιος... Ο Ιωάννου. Ο Ιωάννου το 14 φορέ. Ο. 10 Ρωμανίδης, οχ. Το 9 ξέχασε το σεντερφόρ. Ο Φάνης τι φορούσε. Α, το 9 ο Καρατζάς ρε. 10 ο Ρωμανίδης, 11 ο Φιλίππου. Ναι. 12. Ο Φάνης. Φάνης το 15. Ο Φασούλας. 12 ο Ανδρίτσος. 13 ο κολλητός σου. Φασούλας. 14 ο Μέμος Ιωάννου. 15 ο Φάνης. Κώστας Πολίτης. Μικη Μουρτζόλου. Λάκη Τσάβα. Παρίσης γιατρός. Όλα. Καλά δεν τα είπα. Δεν είναι ένας φίλος τώρα εδώ πέρα. Τι είπε για τον Ανδρίτσο. Κάτι είπε. Σέχασα. Και χάρη σε αυτούς κονόμησες εσύ. Ναι, τα γάλη. Τα γάλη. Εννοείται. Δηλαδή θα χώσουμε το Τωρόντο άμα δεν ανοίξεις. Εννοείται. Ξέρεις ότι έπρεπε πέρυσι. Άγω να δεις τώρα. Πέρυσι ήταν τα 30 χρόνια. Ναι. Και κάνει μια εκδήλωση η Ομοσπονδία. Ο σχολητός, ο Σωλήνης. Ο Βασιλακόπουλος, ο μπαμπά σου, ο παππού σου μάλλον, ψυχοπαίδης του που είσαι. Και άγω να δεις.
και γράφω μάθημα την ίδια μέρα. Και έμεινες. Και λέω, όχι λέω, πάω στον καθηγητή, τον παίρνω, ξέρεις, μας καλέσανε, ξέρεις, ναι, πολλά παιδιά που έχουμε παίξει εθνική ομάδα στη γιορτή, εννοείται πάω, δεν υπάρχει. Εντάξει, ήταν στα τελευταία μαθήματα και ξέρεις, ήμουνα... Αγχωμένος. Όχι αγχωμένος, είμαι τρελαμένος, τι να κάνω. Εντάξει, διάβαζα, δεν ήταν ότι... Εννοείται, είναι δύσκολο όντως, αυτά 10 λεπτά πάω που στον, καλά γέλασε. Ναι, πάω γέλασε. Στον καθηγητή, στο γραφείο του και τον λέω, δάσκαλε, έχω ένα θέμα. Μου λέει, τι, λέω, το μπάσκετ, το 87, το χρυσό μετάλλιο, όλα αυτά, λέω, έχει γιορτή, μπορώ, και με καλέσαν, δεν είναι ότι θέλω να πάω από μόνος μου, με καλέσαν, δηλαδή, η ομοσπονδία. Με θεωρούν σημαντικό, ναι. Βέβαια. Και θα τιμούσαμε, δηλαδή, και το 87, όρξες, για αυτούς ήταν η γιορτή, αλλά και εμείς θα δίναμε βράβεια, σαν πιο νέα γενιά, θα δίναμε έναν τον παίκτη. Ναι. Και... πάω και το λέω στα ίσια. Και λέω, μπορώ να το κάνω άλλη μέρα. Μπορώ να... Εδώ αύριο, ξέρω εγώ μεθαύριο. Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό. Και ξέρεις, άμα αρχίζει τώρα αυτός και είναι σημαντικό και οι σπουδές σου. Το λέω, δάσκαλε, άμα δεν ήταν αυτή, δεν θα ήμουν. Δηλαδή, το έκανα σαν ζυγαριά, ξέρεις. Δηλαδή, το βάζω στη ζυγαριά και ας χάσω ένα εξάμηνο. Δεν γίνεται να χάσω αυτή την εκδήλωση ναι, γιατί πραγματικά χάρη σε αυτούς. Και τελικά. Και τελικά, εγώ ήταν, επειδή έγραφα κάθε μέρα τώρα εξετάσεις, 13 του μηνός, μιλάω το βράδυ με τον Νίκο τον Σταυρόπουλο, με τον Magic, και του λέω, έλα, ξέρεις, σε ποιο, πάρε με αύριο το πρωί, μου λέει, ξέρεις, εκεί την ώρα δεν μπορούσε να μιλήσει. Εγώ πέταγα για Αθήνα 12 ώρα το μεσημέρι και τον παίρνω 9 η ώρα το πρωί. Έλα, λέω, τι γίνεται, λέω, σε ποιο ξενοδοχείο είστε, ξέρεις, γιατί αυτοί μου δώσε άδεια. Όχι, δεν μου δώσε άδεια. Και λέω, εντάξει, θα χάσω ένα εξάμηνο. Δεν γινόταν, ρε φίλε. Ναι. Πραγματικά μέσα από την καρδιά εντάξει, μου δεν γινόταν. 25 εξάμηνα, άλλο ένα, 26. Ναι. Καλά, εντάξει, δεν ήταν ναι, αυτό. Δεν σου λέω για το. Ναι, όχι, καταλαβαίνω. Λέω, χάρη σε αυτούς, μπήκα στο πανεπιστήμιο. Έχασε το μάθημα γενικά, δεν μπορεί να δώσει. Παίρνω τηλέφωνο το πρωί. Ναι. Το Σταυρόπουλο, έλα Νίκο. Έλα Magic. Άλλα Γιαννάρα. Το λέω. Ποιο ξενοδοχείο είστε, τώρα σε δύο, μου λέει τι ώρα πετάω, σε 2-3 ώρες λέω πετάω. Λέει είμαστε μαζεμένοι εκεί. Αλλά μου λέει πάρε μου λες σε μια ώρα λίγο, να σου πω σίγουρα. Τι έγινε εδώ. Πάω στο αεροδρόμιο μετά από κάνα 2 ώρες, τον παίρνω, τσεκάρω, είμαι έτοιμος, δω, περιμένω. Και κάτσε τον πάρω για να δω που είναι, παίρνω και τι μου λέει ο Νίκος. Μου λέει φιάσκο, τι, δεν είναι λέει ότι δεν έχει τον Γκάλης. Δεν έρχεται και ο Γιαννάκης και δεν έρχεται και ούτε ο Φασούλας, ο κολλητός σου. Και... Τρεις πολύ καλοί χαρακτήρες αυτοί, γιατί είναι. Και λέει, ούτε ο Φάνης. Φάνης γιατί, κάπου θα ήταν. Όχι, επειδή στράβωσε, ήταν τότε που τσακωνόταν ο Βασιλακόπουλος με τον με το Γιαννάκη, γιατί θέλουν να τον τιμήσουν τον Γιαννάκη. Ναι. Ο Βασιλακόπουλος λέει, άμα τιμήσετε τον Γιαννάκη, σας παίρνω το Πανελλήνιο Εφήβων και τους άλλαξε πόλη. Είναι μεγάλο θέμα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Έκανε αυτά. Τέτοιο πράγμα ο Βασιλακόπουλος. Έκανε τέτοιο πράγμα. Και μου λέει φιάσκο. Τη λέξη φιάσκο. Λέει δεν θα γίνει. Ελώ, άμα δεν είναι η βασική, τι να ρω. Και δεν πάω. Και πάω να δώσω μάθημα. Και με βλέπει ο καθηγητής. Και πάω, ξέρεις, πάω στο μάθημα. Αλλά είμαι διαβασμένος, παιδί μου. Εντάξει, είμαι. Είσαι okay, ναι. Είμαι okay. Α. Ναι, εντάξει. Και με βλέπει ο δάσκαλος. Και. Τον κάνω νόημα ότι ξέρεις, γιατί μας έχωσαν κατευθείαν να πάνε, ξέρεις, μας που σε βάζουν έναν και τέτοια. Με κάνει νόημα μακριά μου λέει, έλα εδώ. Και έχει πάρει μούτρα τώρα. Με έχει κόψει πριν γράψω καν, δηλαδή με έχει κόψει από το μηδέν. Την πλέωσες, ναι. Μου λέει, τι έγινε και μου έρχεται εκεί την ώρα η λέξη φιάσκο. Δάσκαλε. Μου λέει, τι, ξέρεις, αγριεμένος τώρα δηλαδή. Και τους καθηγητές δεν τους λες ψέματα, ρε παιδί, δεν τους λες παπαρκή. Έχω δώσει μια κλωτσιά. Τι έχεις δώσει? Και τον λέω, φιάσκο. Μου λέει, τι έγινε. Λέω, θυμάστε που προχθές ήρθα εκεί για την εκδήλωση. Ναι, λέει, το ξέρω. Γι' αυτό, λέει, σε φώναξα. Τι έγινε. Λέω, μίλησα το πρωί, μου είπαν, ξέρεις, με έναν άλλον, με έναν παίχτη εκεί πέρα, δεν ήθελα να πω για τον Σταυρόπουλο γιατί είναι καθηγητής, δεν ήθελα να τον πω, ξέρεις, τίποτα. Και τον λέω, δάσκαλε, φιάσκο.
Τι φιάσκο ρε, μου λέει. Λέω έτσι και έτσι. Λέω δεν πάει ούτε ο Γκάζι του Γιαννάκη του Βαζούρα, δηλαδή ούτε ο Φάνης Χριστοδούλου. Δηλαδή η φιάσκο, η όλη η ιστορία, όλο αυτό. Γιατί ήταν γίνει στο ΆΚΑ και το κάναν στο Δίας τελευταία στιγμή. Γιατί το ΆΚΑ θα ήταν άδειο. Ναι. Και το πήγαν στο Δίας, στο, ξέρεις, στην ομάδα του. Και μου λέει, μου είπες ψέματα. Όχι, δεν σου είπα ψέματα, αλλά κατάλαβα, λέω, και πάω να φύγω. Μου λέει, ξέρεις πόσο τυχερός είσαι. Λέω, τι. Έλοπα τηλεόραση, λέει, πριν μισή ώρα και το είδα ότι λείπαν αυτοί. Κάτσε και γράψε. Άμα δεν έλπε τηλεόραση, δεν με πίστευε ποτέ, ρε φίλε. Και άκου πώς την πήδηξα. Την πήδηξες, φίλε. Και με πέρασα, αλλά έγραψα. Έγραψα τις δύο από τις τρεις ερωτήσεις. Και... Εντάξει, τις δύο από τις τρεις ερωτήσεις είναι έξι πήδες. Πέρασες. Πριν έγραψα τέσσερα και... Ναι, με σπρόξιμο. Εντάξει, όχι. Επειδή ήσουν βετεράνος φοιτητής, υπήρχε μια πιο... Τον είπα, δεν τον είπα ψέματα. Δηλαδή, άμα καταλάβαινε ότι είπε και δέκα να έγραφα. Δεν ψέματα γι' αυτό. Δεν εντάξει, ξέρει τώρα τι λένε. Αν ήταν το ίδιο ψέμα, το ίδιο από την αρχή. Πω από πια η γιαγιά μου είναι άλλο, τα τελευταία δεν θέλω να σου πω ένα γεια. Μα όχι, μα τον είπα, θα πάω να έρθω αύριο να γράψω. Ναι. Και άλλα. Τη γιαγιά στο στρατό, όλη την πεθαίνανε. Ναι, η εδώ γιαγιά. Η μαύρη να δει πώ την πεθαίνανε τι γιαγιάδε. Α, ναι, και μαύρη. Ναι, big mama και my big mama και I must go. Πηγαίνανε, γυρνάγανε άλλοι παίχτε. Όλοι. Γιατί, πως το καλύτερο. Ναι, όλοι. Και ο Μπόνερ με το Σκάιλς τότε, ο Μπόνερ, πρέπει να πέθανε κανένα δύο φορές η Big Mama. Τη δεύτερη φορά που γύρισε, φίλε, τι να σου πω, 50% παραπάνω. Και εκεί βγήκε όλο το παιχνίδι. Ήταν με το Σκάιλς που έγινε προπονητής. Ναι, ήρθε και ο Τέψη λίγο μέχρι να δέσει. Ήθελε λίγο να έτοιμος ήρθε ο Μπάιτεμι. Θυμάμαι δύο-τρία παιχνίδια δεν τραβούσε μετά. Αυτό ήταν παίκτη φθιασμού, ρε. Αυτό ήταν παίκτη ανοιχτού γηπέδου. Καλό ήταν. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Τι έκανε μετά αυτό. Αυτό GM στην Αμερική από του πιο. Από του καλύτερου GM είναι τώρα. Ο Ντέλ Ντέμψ. Ο Ντέλ Ντέμψ. Γιατί δεν παίρνουμε κανένα τηλέφωνο να μα φέρει κανένα παίκτη. Και Σακραμέντο νομίζω πήγε μετά. Και δούλεψε με τον Πέτζα. Ναι. Πολύ, πολύ γνωστό πολλά λεπτά. Κάτσε λίγο. Ο Πέτζα έπαιζε με αυτού. Έπαιζε. Ήταν τραυματία. Σπάει στο πόδι τότε. Αφού στους τελικούς έπαιξε. Τι. Δεν έπαιξε στους τελικούς, ε. Δεν έπαιξε. Όχι. Πώς το θυμάμαι εγώ στο ΆΚΑ, τι είχαμε πιει. Άλλη χρονιά ήταν αυτό, ρε. Η επόμενη χρονιά ήταν. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Να είμαστε πάλι πίσω μετά το παλιό διαφημιστικό διάλειμμα. Πήραμε την ανάσα μας. Για να δούμε τι είχε επικαιρότητα. Είχε μπάσκετ χθες. Εύκολα Ολυμπιακός. Εύκολο Ολυμπιακός, κάνανε και παράπονα για τη διαιτησία κατευθείαν. Και οι δύο, ε. Εντάξει, ξέρεις τι, θα πάρουμε ξένους. Α, βγήκαν οι διαιτητές. Ποιοι είναι, ο Παναγιώτου δεν είναι μέσα. Ο Μάνος, ο Αναγνωστόπουλος, ποιος είναι. Α, για δες. Η οποία είναι, δεν είναι κλήρωση. Να, ο Ολυμπιακός τι λέει. Σκάνδαλο. Τι είναι σκάνδαλο. Αναστόπουλο που το είδε κατά κατσούν οικονομία. Τι, έτσι λίγο. Όχι, δεν είναι. Πολλοί είναι αυτοί. Τρεις παίζουν. Μάνος, όχι, ο Μάνος Παπαδόπουλος είναι πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Ο Μάνος ο Παπαδόπουλος. Ναι, περίμενε. Τώρα πρέπει να είναι από το 88-89 στον Παναθηναϊκό. Να, ορισμό είχαμε. Περιμένω. Γιατί ορισμό, στα άλλα είχαμε κλήρωση, τώρα έχουμε ορισμό. Αυτή είναι η διαιτητής του Game 5. Ο Άιντε. Περίμενε. Αναστόπουλος, Κορομιλάς και Μάνος. Κορομιλάς. Κορομιλάς έγινε χθες. Γι' αυτό λέω. Αυτόν έβριζε Παναθηναϊκός. Ο Αναστόπουλος θεωρείται Παναθηναϊκός. Τον Κορομιλά και τον βρίζει. Καλά, δεν παίρνω χαμπάρι τίποτα τώρα. Δεν γίνει πλέον. Και λέω όλη η Ελλάδα τώρα ασχολείται με τη διαιτησία. Ό,τι άθλημα και να κάνει, με τη διαιτησία ασχολούνται. Όπου υπάρχει. Τέλος πάντων, δεν θέλω. Νομίζω ότι είναι συγχαμένη όλη αυτή η διαδικασία. Δεν είναι για να ασχολούμαστε παραπάνω. Ναι. Μπασκετικά, ο Ολυμπιακός το ήθελε πιο πολύ. Κοίταξε, άμα παίξουν 10 παιχνίδια. Σου είπα, όχι άμα παίξουν 10 παιχνίδια.
Ο Ολυμπιακός κερδίζει πιο εύκολα τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ζορίζεται να κερδίσει. Και όλα αυτά σου είπα εξαρτιόνται από τον Καλάθι. Άμα ο Καλάθις είναι καλός. Υπάρχει και μια άλλη εξίσωση. Ποια? Το δεν παίζει ο Σπανούλης. Πάει πολύ καλό ο Ολυμπιακός. Και εχθές. Ναι, αλλά δεν είναι ο Σπανούλης και πολύ καλά να παίξει. Δεν τραβάει όλη την ομάδα τώρα. Παλιά δεν τώρα μπορεί να τραβήξει τίποτα. Ούτε, δεν ούτε να ένα ποιοτικό δεκάλεπτο δεν μπορεί να έχει. Δεν μπορεί τώρα. Και αυτό γιατί σημαίνει. Εντάξει. Μάλλον δεν έχει κλείσει ο κύκλος του. Ναι. Δεν έχει κίνητρο. Δεν έχει κάνει κίνητρο, αυτό νομίζω. Εντάξει. Δεν έχει κίνητρο, δεν είναι ότι δεν έχει στο μυαλό του. Εννοείται αυτό είναι. Από αυτού του αθλητέ που δεν καταλαβαίνουν. Α, ότι δεν έχει. Εγώ μπορώ να τρέχω. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Τα κάνω όλα. Αντέχω. Κάνω και δεν καταλαβαίνει το σώμα του ή η άμυνα όπω τον παίζει δεν τραβάει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Τώρα ναι, πλέον δεν μπορεί. Έχουμε δεν μπορεί να. Ο Ναβάρο. Της Μπαρτσελώνα έχει καταλάβει ότι δεν μπορεί και έχει δεύτερο ρόλο και έχει τρίτο ρόλο και ανανέωσε. Ναι, γιατί λέει θα παίζω 10 λεπτά, θα κάνω 3 σουτ κατευθείαν. Άμα μπουν τα 2 παίζω κι άλλο, άμα δεν μπουνε έξω την άλλη εβδομάδα πάλι, τη μετά από 3 μέρες πότε έχει πάλι αγώνα. Απλώς ο Σπανούλης δεν είναι αυτός που ήταν και λογικό. Ένα συμβόλαιο ακόμα. Ένα συμβόλαιο ακόμα. Δηλαδή ο Σπανούλης δεν είναι ο Ολυμπιακός. Δηλαδή έκανε καριέρα στον Παναθηναϊκό. Ναι. Έκανε καριέρα και στον Ολυμπιακό. Δεν είναι συμβεβλημένος με ένα. Προσπαθήσανε πολύ να το κάνουν, δεν γίνεται. Ο Ναβάρο είναι η Μπαρσελόνα, ρε φίλε. Εντάξει, ο Ναβάρο βέλε. Έπαιζε κάπου πριν την Μπαρσελόνα, είναι από τις ακαδημίες. Όχι, ρε, ακαδημίες. Πήγε ένα χρόνο NBA. Εκεί με το φίλο του τον Γκασόλ που λέγανε ότι είναι φυρί και οι δύο. Σοβαρά. Ναι. Έπαιρνε το Ρετζία και δεν με το παραδεχόταν, αλλά πρέπει να ήταν. Ναι. Ναι. Τώρα. Ο Πολ. Ο Πο. Ο Πο, ναι, αυτός. Ο Πο Γκασόλ. Ο Πο Γκασόλ, ναι. Αποκαλύπτησε από την εκπομπή ότι ο Πο Γκασόλ ήταν φυρίκης. Έτσι λέγονται. Έτσι, γιατί τον πήρε τώρα στο άσχετο. Ναι. Δηλαδή, τι έκανε ο Γκασόλ τώρα. Έκοψε λεφτά από αυτόν. Ναι. Δηλαδή από το συμβόλαιό του. Ναι. Γιατί εκεί πέρα πήρε λίγα λεφτά ούτε το 1/3 από ό,τι θα έπαιρνε στην Μπαρτσελόνα. Απλώς πήγε έτσι ένα χρόνο να παίξουν μαζί τα φιλαράκια. Δωμάτιο μαζί. Δωμάτιο. Δωμάτιο. Ξεκινήσαμε από 10 χρονών μαζί δεν είναι. Μπορεί να κολλητάει, ρε φίλε. Εντάξει, φίλε, τόσο κολλητό που σε παίρνει στο NBA. Τι ξέρω, κολλητό. Και μένω στο Γιάννη, του κολλητό μου. Εννοείται ότι δεν με πήρε στο Σακραμέντο να μένω με δωμάτιο. Γιατί προτίμησε τον Τίβατ. Τον Τίβατ. Ναι, ρε, και εγώ αυτό. Έχει ερωτική απογοήτευση, Γιάννη μου, Γιάννη. Έχω, ναι. Αλλά μόλι πήγε στο NBA, όλη η Ευρώπη αυτό είπε. Τώρα και να μην είναι. Το έφαγε το χρέωμα. Το έφαγε το χρέωμα. Είδες. Ναι ρε φίλε, τώρα ξαφνικά πήγε στο NBA, πήγε στο Memphis, έπαιζαν αγώνα, χάναν 20, κερδίζαν 20, γύρναγε στον προπονητή ο Γκασόλ, του λέγει βάλτε τον Χουάν Αντώνιο, Χουάν πώς το λένε. Ναι, δεν ήταν για NBA, όχι. Δεν ήταν για NBA, εντάξει, φοβερός παίξης, παιχτάρα. Ούτε ο Σπανούλης ήταν για NBA. Ο Σπανούλης πήγε πολύ νωρίς. Άμα πήγαινε ένα χρόνο, κοίτα να δεις τώρα, πήγε στους Rockets. Και έπεσε πάνω σε προπονητή ο οποίος συχαίνεται τους ρούκι. Είναι και ρατσιστής, συχαίνεται και κάτι οτιδήποτε μη αμερικάνικο. Κατάλαβες, δηλαδή έπεσε σε... ο οποίος μπορούσε να πάει τώρα σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα και θα πετύχαινε. Εδώ ένας φίλος λέει. Ναι, τι λάθος κάναμε. Όχι, γιατί μας κράζει μηνύματα, μας θέλει μόνο όταν λέμε κάτι λάθος. Αυτό που θέλει να μας πει ο Γιάννης είναι ο καημός του που δεν τον πήγε ο Πέτσα στο NBA. Ναι, ρε φίλε. Στεγνά. Στεγνά. Ναι. Πάρ' το να τον κράξει μια μέρα στον αέρα να ανεβάσουμε νούμερα. Θα μου πει δεν ήσουν άτεμο. Δεν έκανε πολύ προπόνηση. Δεν έβαζε πολλά σουτ. Σουτ. Γιατί όλοι σουτ βάζουν στο NBA. Για να καταλάβετε όλοι. Ναι. Φίλοι και γνωστοί και αυτοί που στέλνετε μηνυματάκια, ο Στογιάκοβιτς δεν έχει το δικό του ταλέντο. Ο Στογιάκοβιτς είχε ένα πράγμα. Ναι, ήταν 2-7 και χλάτσονε με 45%. Ναι. Ναι. Μόνο αυτό.
2. Πήγε στο NBA σαν σουτέρ 3 πόντων και τίποτα άλλο. Με τα χρόνια και με την πολλή προπόνηση, μάλλον την άπειρη δεν μπορεί να χρεωθεί. Το drive, το είχε. Όχι. Τώρα, γιατί είσαι... τώρα άκουσε να σου πω. Κούκοτς είναι στο Γιάνκοβιτς. Κούκοτς, ρε φίλε. Τι, το κουμπάρο σου κράζεται, δεν πέσε λίγο. Άκου να σου πω, γιατί συνέχεια μου το λέτε. Ο Στογιάκοβιτς ήταν ο καλύτερος στον κόσμο σε αυτό το πράγμα. Να είναι στις γωνίες και να σουτάρει τρίποντα. Πάει σε μια ομάδα, ο οποίος έχει μπαμπά του τον Ντίβατς, που τον έδινε όλες τις μπάλες. Είχε το Weber. Με πολύ ξύλο, τεσάρι. Τεσάρι, 25 πόντους, 15 rebound, παγίδες, γωνία ο Στογιάκοβιτς. Είχε δηλαδή ακριβώς αυτό. Είχε Μπόμπι... πώς το λένε, το Playmaker, όχι το τσοκολάτα, αυτόν το White Chocolate, το Williams, τον προηγούμενο, τον άλλο. Το Mike Bibby. Ο Bibby είναι φίλε. Bibby, ο λευκόμαυρος, ναι. Ναι, αυτός που ναι. Ένα και ένα που είναι η μαμά, ο μπαμπάς, κάποιος από τους δύο είναι. Ναι, ή ένας ξέπαρκος, ναι. Ή ο Γκαζόλ. Δηλαδή, ήταν ο Γκαζόλ. Και κατάλαβες τι έγινε. Είχε αυτό. Είχε μόνο το ήταν τρίπο. Ο μουλοχτός. Πέφτανε όλοι στους άλλους. Περίμενε αυτός την πρώτη χρονιά. Πολύ κλάμα, ρε φίλε. Πολύ τηλέφωνο 5 ώρα το πρωί. Δεν με βάζει ο Πούστη. Τώρα υπομονή αυτό. Τη δεύτερη χρονιά πενταδίσιος. Την τρίτη χρονιά πενταδίσιος. Με νούμερα. Με νούμερα 10, 11, 8, 9 πόντους εκεί. Την τρίτη χρονιά αρχίζει να ξεφεύγει. Ναι. Τέταρτη, πέντε χρονιά 25, ρε φίλε. Μια φορά βγήκε τρίτος σκόρος στο NBA. Τρίτος, ναι. Δεύτερος ή τρίτος. Με 25 πόντους μεσόωρο. Αλλά τι έγινε, έκανε την προπόνηση, έμαθε καλή ότι. Ομάδα. Ναι, έμαθε, κατάλαβε ότι με τα τρίποντα παίζεις 15 λεπτά. Έβαλε τόσο... στοιχεία στο παιχνίδι, ναι. Και άρχισε να βάζει το drive του. Άρχισε να βάζει να γίνεται πιο γρήγορος. Έχασε κιλά. Ξέρω ότι ήρθε ένα καλοκαίρι εδώ πέρα και είχε χάσει, ξέρω εγώ, 6-7 κιλά μήκα επειδή είναι. Το σλούπι το ξεσφαίνεται κατευθείαν στο μάτι μου. Τι έπεσε. Εκεί μου λέει να γίνουν πιο γρήγορους και αυτά. Ξεσάντε, ωραία. Γιατί τα χάσα τα κιλά. Γιατί πήγε αγόρασε μια Mercedes την SLK και δεν χωρούσε. Για να κατεβαίνει γρήγορα, ξέρεις. SLK, μια 600. Παραγγελία. Αλλά κατάλαβε το NBA πω και σιγά σιγά για να κερδίζει λεπτά παραπάνω έπρεπε να βάζει και άλλα στοιχεία. Και έτσι έγινε. Ολοκληρωμένος παίχτης. Δηλαδή αυτός άρχισε να ολοκληρώνει στα 24, 25, 26 χρονών. Και δηλαδή... μετά τον έπιασε μέση του. Πότε τον έπιασε μέση. Η μέση τον έπιασε 30, όχι 30, 29 χρονών. Ξεκινάει ο Φερναντάο. Βλέπεις εδώ. Ναι. Ο αδερφός μου Σέρχιο Ράμος που τον βρίζει όλη η Ευρώπη. Γιατί έφερε, γιατί τον βρίζει όλη η Ευρώπη. Γιατί δεν ξέρουν μπάλα, δεν καταλαβαίνουν την ψυχολογία του αθλητή που θέλει να κερδίζει. Πρώτο πράγμα που κάνεις σαν επαγγελματία, σωστός επαγγελματία, υπάρχει κουπανά στον αντίπαλο καλύτερο παίχτη. Πρώτο πράγμα. Δεν μπορεί να καταλάβω γιατί. Πες τους τα. Όχι, δεν θεωρούν ότι υπήρχε πρόθεση για να του βγάλει τον νόμο του άλλου. Κοίτα, πρόθεση δεν έχεις. Πρόθεση έχεις να του πετάξεις έξω. Δηλαδή, κάνεις τσαμπουκά να πάρει και οι δύο κάρτες, κάνεις τσαμπουκά να φάει και οι δύο τεχνικές ποινές. Πέντε χρόνια τα μάθαμε αυτό. Ναι. Πέντε χρόνια. Εγώ ήμουν από λοιπόν στο Παύλο Μαλά και έβριζα τον νοτοφύλακα 6 χρονών. Για να σε πετάξει τίποτα, να του δει ο διαιτητής να αποβληθεί. Ναι, τον έβαζα, εννοείται αυτό. Και όταν καθυστερούσε να βάλει την μπάλα στην γωνία, πήγα την έβαζα εγώ και τον έβαζα. Έτσι. Φτάχνω, ξέρω. Αυτό ήταν, έβαζα στοιχεία στο παιχνίδι μου. Έτσι. Και έτσι πολλές είναι η διαφορά μας με τον Στογιάκοβιτς. Και καμιά. Και σε έκλασε και σε πήρε NBA. Ναι, και δεν με πήρε στο NBA αλητία, μαζί του. Αλητία του πέντε. Αδερφός. Σε κάποια φάση στους Kings έπρεπε να βγάζει και το ρόστερ αυτό. Όχι, ποτέ δεν ήταν. Ήταν από αυτούς τους παίκτες που τελείωνε η προπόνηση και όταν πήγα εκεί πέρα ένα μήνα, πώς το λένε, στο Σακραμέντο, πήγα να δω προπόνηση εκεί πέρα. Πήγαμε στις 3 ώρα το μεσημέρι και φεύγαμε 7 ώρα το απόγευμα. Γιατί πρέπει να κάνει 2 ώρες μετά σουτ. Έχουμε δεκάδες, να πούμε λίγο γιατί. Ναι, ναι. Α, καλή δεκάδα έχει. Σάντος. Ο Σάντος. Έχει ρόστερ. Πόσο χρόνο είναι ο Σάντος, γιατί το έβαψε το μαλλί. Θεός δε φίλε. Έβαψε το μαλλί ο Σάντος. Θεός δε φίλε, Θεός. Φρέσκο το βλέπω τον Κριστιανό, τα 6 είναι με τη Ρεάλ, δηλαδή μπορεί να κάνει τουρνουά. Μέχρι τώρα το στοίχημά μας πάει τέλειο, ο Σεντρεφόρ δεν έχει βάλει γκολ. Δεν πει κανένας. Κανείς. Τα χαφ. Έχουν μπει λίγα, στη Ρωσία φάγανε όλοι από ένα. Ναι. Έβαλε Σεντρεφόρ εκεί, αλλά από ένα όλοι. Δεν φοβόμαστε. Πάμο!
Vamos. Ενδεκάδα. Ο Ρουί Πατρίσιο, Πέπε, Φόντε, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, Σέντρικ Σουάρες με Γκερέιρο, η πλάγη, Σίλβα, Μουτίνιο, ποιος είναι αυτός, Καρβάλιο, ο μαύρος που είναι, ο αμυντικός σου χαφ, και ο Φερνάντο αριστερά, ο Γκέδε, τον Γκέδε τον έχει δεύτερο φόρο και ξέρω τον άλλο. Πες τα γρήγορα, θέλω να με πεις τι έγινε με τον προπονητή και έφυγε, αυτό δεν το θα κατάλαβα. Θα σου πω τι έγινε. Είναι η Έστα. Η Ισπανία, ναι, ναι, παίζει. Ντεχέα, Ράμος, Πικέ, Στόπερ, ο Νάτσο δεξιμπάκ, αυτό δεν είναι καλό για την Ισπανία. Ζόρντι Άλμπα, Κόκε Μπούσκετς, δύο μυντικοί Χάφιτσκο στο 10, Δαβίδ Σίλβα δεξιά, Ινιέστα αριστερά και Διέγκο Κώστα στην επίθεση. Και αυτοί τώρα αν βρεθούν σε μέρα, αντίο ζωή. Όλοι ξέρουν μπάλα. Δεν υπάρχει κάποιο που να μην ξέρει. Πριν πει, πες μου για τον προπονητή, έτσι. Η Ισπανία, ρε φίλε, είναι μια χώρα η οποία έχει τα χαλιφάτα της. Έχεις παίξει, ξέρεις πως είναι. Καταλανή, ναι, ναι. Καστιγέννη, ναι, ναι. Ανδαλουσιανή, Παπαριλιανή. Όλα. Έχει. Και πριν, παραμονές του αγώνα, δύο μέρες πριν του αγώνα, την έναρξη του Μουντιάλ, ναι. Ανακοινώνει η Ρεάλ Μαδρίτης ότι συμφώνησε με τον προπονητή της Εθνικής Ισπανίας. Ωραία. Τέλεια. Ναι. Και ότι μετά το τουρνουά θα ενσωματωθεί. Ναι. Και στραβώνει η Ομοσπονδία. Γιατί? Έτσι. Προφανώς και συμβόλαιο. Με την Εθνική. Με την Εθνική. Και τον διώχνει πριν ξεκινήσει το τουρνουά. Ο λόγος ποιος είναι? Ότι το θεώρησε unfair. Το ότι μιλάει με ομάδα. Ότι συμφώνησε με ομάδα. Οι παίκτες που δεν, όλοι συμβόλαια έχουν. Άλλο σου λέω. Ναι, αυτό με το πράγμα, ίδιο είναι. Αυτό τι έγινε μετά. Ο Ράμος τρελάθηκε και όρμηξε στον πρόεδρο της ΕΠΟ τους. Στην προπόνηση έγινε μακελιό. Ναι. Ναι, αυτοί τι θεωρήσανε. Ότι θα ανοίξει ότι κουβέντα. Ότι δεν ασχολείται με την εθνική ομάδα και ασχολείται με τη δικιά του. Όχι, θα ανοίξει κουβέντα από τους Καταλανούς. Ναι. Ότι αυτός γιατί τώρα και έτσι και αλλιώς και μέσα στην ομάδα θα έχει θέματα. Το είδαν έτσι. Και τώρα παίζει η Ισπανία, Πορτογαλία και η αρχηγή και των δύο ομάδων είναι της Ρεάλ. Και μου λες εσύ γιατί. Ωραία, πήρε το Champions League Real. Ποιος το πάρει, η Μαρία Πενταγιώτησα. Ναι. Ο αρχηγός Real είναι αρχηγός της Ισπανίας και ο υπαρχηγός Real είναι αρχηγός της Πορτογαλίας. Το VAR δουλεύει κανονικά. Υπάρχει και πλάνο. Τους έχουν βάλει και στολές, τους καθυστερημένους. Για να βλέπουν την τηλεόραση. Τέλος πάντων, παιχνιδάρα αυτή. Είμαστε άτυχοι που θα δούμε μόνο το δεύτερο ημίχρονο. Λέγαμε τώρα για μπάσκετ όμως μιλούσαμε και το φίλο στον Μπέτζα που σε έκλασε και δεν σε πήρε στο ναι. Θα βγει μια μέρα να τα πει αυτά. Θα μην βγει μια μέρα, θα έρθει τώρα. Διακοπές. Τι διακοπές, δουλεύει full, ρε. Α, το είναι GM, ε. Είναι βοηθός GM. Με τον στο Σακραμβέντο. Ξύνονται και οι δύο μαζί. Όχι, ρε, έχουν tryouts τώρα. Και πότε έρχεται. Τώρα που θα τελειώσει τα σχολεία, θα θέλει να φέρει την οικογένεια και αυτό θα πηγαίνω έρχεται. Θα πάνε στη Χαλκιδική εκεί πέρα τρεις μήνες. Ναι. Ναι, αφού ο άνθρωπος είναι σαλονικιός. Γυναίκα του Σαλονικιά. Τένις δεν παίζει, εδώ που παίζει τένις. Τένις, πινκ πονγκ, βάρη, τρέξιμο. Μόνο για μπάσκετ δεν πάμε. Να τον πάει. Μασάει. Μασάει. Να το πει το δημοσίω. Να το γράψει βασικά. Κάντε δημόσια έκκληση. Πέτσα είσαι κότα. Θα μου πει, έλα να σουτάρουμε τρίποντα. Ό, να με ξεφτυλίσει. Ξέρω ότι πάνε τώρα συνέχεια κάτι διάφοροι και τον λένε και του ξεφτυλίζει όλου. Τι θα κάνει. Έτσι, με το ό,τι φοράει. Καλά, μπαίνει έτσι εδώ. Ο Πέτσα στα 100 που θα σου τα έτσι χαβάλει τα 85 τα βάζει. Ο Πέτσα έχει κάνει 70 κάτι σερί. 70 κάτι σερί. Στα μάτια μου. Εγώ δεν μπορώ 70 κάτι να πετύχω στεφάνι. Ναι, το ρεκόρ του είναι εκεί κάτι 70 κάτι. Δηλαδή σε 70 θα έχω ένα έρμπορ. Κοίταξε, αυτοί οι παίχτες είναι με ρυθμό. Δηλαδή και την ώρα που σουτάρει είναι συγκεντρωμένος, είναι αυτό, δεν είναι. Έχω κάτσει κάτω από μπασκέτα και με έχει βάλει 126 βολές σερί ο Ντίνος Αγγελίδης. Ο Ντίνος Αγγελίδης, για ψηλός και πολύ καλός ο Ντίνος. Ο Ντίνος Αγγελίδης, χωρίς τρίπλα, χωρίς τίποτα, δηλαδή ναι, την έπαιρνα, την έπαιρνα και βρήκε ρυθμό. Κλακ, κλακ, κλακ και με έχει εκεί πέρα... Το... Και η καριέρα μπορεί να έχει 70%. Ξέρω. Όχι, ρε. Πιο πολύ είχε ο Ντίνος. Στις βολές. Ναι, ρε. Σουτάρα.
Έπαιξε και τρίποντα. Του πρώτου ψηλού που έπαιξε. Έπαιξε και στον Πάουκ. Έφαγε τι φάπε σου εκεί που πήγε να τον προστατεύσει. Δώσαμε μία κατά λάθος και έγινε χαμός. Θα μπορούσε να τον αφήσει να φάει δύο πουνιές και μετά χωρίσει. Φίλε, δεν χτύπησα κανένα. Χωρίσαμε γιατί ήταν η ώρα προπόνησης. Δεν ήταν και ο προπονητής. Έχουμε τον Πέτερ Σκάνση προπονητή. Ναι. Και να λέει, καλά μου είπανε ότι οι Παοξίδες είναι τρελοί. Ξέρεις, ναι. Νόμιζα ότι είδα. Ότι αυτό συμβαίνει κάθε φορά. Ναι, ότι σε κάθε προπόνηση. Θα έρχονται και βαράνε. Ναι. Όχι, θα έρχονται βαράνε. Αυτό πριν το συμβάν. Α. Δεν είχε καταλάβει γιατί είχαν έρθει. Εντάξει, στην αρχή κάτι συνθήματα. Να εξηγήσουμε τις πιο μικρού σε ηλικία. Ναι. Ότι μετά τον Άρη, ο ΠΑΟΚ ήταν ο Ντίνο Αγγελίδη στον Άρη. Κλασική αργιανόφατσα. Έχω καταλάβει γιατί στραβώσαμε στην 4 μου τότε. Είχε ωραία. Βάλει το τρίποντο και είχε κάνει. Ναι. Πάρτο. Φάση Πορτογαλία. Δεν τελείωσε. Πέσαρε πέναλτι. Όχι, δάση. Είναι σφιχτό το θέλουμε. Τι, 0-0 το θέλουμε. Να μην παίρνουν γκολ. Μόνο η Αγγλία να βάζει 6-7 γκολ το παιχνίδι. Ποτέ. Ωραία. Τέλος πάντων. Και ήρθε ο Αγγελίδης στον ΠΑΟΚ, ναι, το οποίο δεν έγινε με την συνένεση του λαού, αντιθέτως. Ναι. Και στην πρώτη προπόνηση είχαμε την εμφάνιση και έχουμε και λέμε, εκείνος Σκάνζη, πρώτη προπόνηση Σκάνζη είναι. Έχουμε πάει προετοιμασία και γυρίσαμε από προετοιμασία και είναι η πρώτη προπόνηση στο Παλέντε Σπορ. Ναι. Και εμφανίζεται ο Αγγελίδης. Κανονικά, όλη η ομάδα. Όλη η ομάδα. Και πού βγήκαν τα παιδιά μας. Ξεκινάει το ζέσταμα και κάποια στιγμή ακούμε κάτι, ξέρεις, κάτι φωνές. Πέναλτι, το έδωσε. Παιδιά, πέναλτι. Υπέρ της Πορτογαλίας. Το κέρδισε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν σου είπα πέναλτι. Δεν είναι ορμάνε η... Θες να δούμε αν το βρήκε σακούλα, ο Νάτσο δεν υπάρχει κανένα πέναλτι φωτιά. Τι, δεν είναι πέναλτι. Όχι, όχι, φωτιά. Άντε ρε, κοίτα εδώ. Δεν τον βρήκε ρε, ποτέ ρε. Δεν τον βρήκε ρε. Μπέναντι. Μέχρι και ο Λίντελ από εδώ, ο εκπρόσωπος του Λίντελ λέει... Έβαλε το πόδι στη γάμπα. Άμα δεν δούνε visual, αν δεν δούνε VAR. Συγγνώμη, το VAR το ζητάνε οι ομάδες ή ό,τι φαίνεται. Σε συνεννόηση με τον διαιτητή. Πρέπει να το ζητήσει ο προπονητής. Νομίζω το ζητάει ο διαιτητής εδώ. Αλλά ο διαιτητής κάνει μεγάλο λάθος εδώ τώρα. Όχι, τι πάει αυτό τώρα, τι θα τον πει. Φτισιά. Τι. Κοίτα τι κάνει. Όχι, δε, τα λένε, δεν είναι. Τι τα λένε, τι φιλαράκια. Τα λένε, ναι. Εκεί ξέρεις το. Αυτό το. Θα το πιάσουν τυχαία. Πιάσει το. Μέσω στόπτα με το φιλαράκι στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, είναι τόπο, αλλά αυτό ο κάτι παίζει στον κόσμο. Πάει να μα σκίσει το στοίχημα αυτό το λαμόγιο. Βάρ δεν έχει. Κανένα πέναλτι. Αν και είμαστε μεσά του. Για να δούμε, το χάσε. Το βάλε. Πάρτο. Τον έριξε. Γκολ Κριστιάνο Ρονάλντο. Βγάλε την μπλούζα, ρε. Με αβαβά πέναλτι. Κανένα πέναλτι. Και δεν είναι, είμαστε έξαλλοι. Ότι ξέρεσε το μουσάκι του, αυτό έκανε. Η Πορτογαλία πήρε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Εντάξει, πήρε πρωταθλήτρια Ευρώπης, δεν μπορεί να υποτιμάς ποτέ τον πρωταθλητή. Τι να υποτιμάς το Σάντος, δεν χάνει ο Σάντος. Τώρα, μπάστα. Ωραίος ο τέρμας, ρε, ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο. Όχι, έκανε το λάθος να διαλέξει γωνία. Γιατί να διαλέξει γωνία. Είσαι δεξιοπόδρας. Εκεί πέρα πάνε όλα τα πέναλτι. Δεν πάνε όλα και από που θέλουν τα βάζουν. Απλά ο τερματοφύλακας έχει δύο επιλογές. Ή να περιμένει να δει που πάει η μπάλα για να πέσει, έτσι ώστε αν δεν είναι καλό το χτύπημα να το βγάλει. Ναι. Ή να διαλέξει πλευρά για να προλάβει το καλό χτύπημα. Ο Ρονάλντο, όταν σουτάρει πέναλτι, θέλει να σκοτώσει το τέρμα. Ναι, γι' αυτό, γι' αυτό πρέπει να επιλέγει πλευρά. Ναι. Αφού δεν περίμενε που θα πάει η μπάλα, διάλεξε πλευρά. Μαντεψιά. Μαντεψιά. Ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο. Μαντεψιά έκανε. Άντε, 50-50 είναι. Πάμε στο διάλειμμα να πούμε για τους χορηγούς μας. Πάμε στο διάλειμμα. Γιατί έχετε και άλλο γκολ. Να είμαστε πάλι μετά το διάλειμμα. 1-0 ο Φερνάντο. Με το αβαβά πέναλτι. Του πάλι. Τους λέω έξω. Αβαβά είναι, ρε. Άντε, ρε. Αβαβά. Ρε, Γιάννη, τώρα άσε με. Τι ξέρεις, μωρέ, φωτοκοπάνησε. Γι' αυτό δεν πεις βασικός. Κάποιος φίλος είπε. Στη Ρεάλ αυτός που το έκανε. Δεν είναι. Εντάξει, ο Νάτσο σου είπα με το που είδα. Νάτσο λέω ότι κάνουν αυτοί, αλλά. Είναι ο αδύναμος κρίκος, αλλά δεν είναι. Ο Ρονάλντο βάζει το πόδι του τώρα. Αυτό είναι το κερδίζει. Τηλεοπτικό πέναλτι είναι αυτό. Τηλεοπτικό. Τηλεοπτικό πέναλτι. Γιατί σε κανονικό χρόνο, ρε φίλε, δεν έχει κάνει τίποτα ο παίκτης. Ο παίκτης βάζει το πόδι του στο χώρο και βάζει ο αντίπαλος το πόδι. Το πάνω. Πόδι και το πόδι. Και μετά λένε για το μπάσκετ που είναι όλες επαφές. Όχι. Με τους διαιτητές. Δεν βγάζει άκρη, φίλε. Βγάζει, ρε φίλε, αρκεί να είσαι τσακάλι διαιτητής. Τώρα εδώ φαίνεται ότι το ψάχνει αυτό ο Ρονάλντο.
Γιαννούλης άνετα στο NBA. Το ξέρω ρε Αντώνη Σαρή, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Άνετα στα καλά το έπαιζε στους φετινούς Warriors. Όταν οι Warriors έχουν κάποιον πατσούλια. Ενέρα, ποιες πατσούλια. Εδώ τώρα εγώ λέω στον Παύλο έξω ότι θα έχει μία τελική το παιχνίδι. Εδώ υπάρχει σκάνδαλο. Όχι, ότι θα έχει 8 τελικές, είπα σύνολο. Έβαλαν τελική το πέναλτι, δεν υπολογίζεται τελική το πέναλτι. Άρα είναι μία τελική του Νταβίς Σίλβα. Και είμαστε στο 20. Δεν είναι ο Φερνάντο τώρα κλειδώνει, φίλε. Τώρα γη, σπίτι. Το λεωφορείο. Σπίτι. Όχι, δεν είναι λεωφορείο, είναι τακτικά. Είναι, το λεωφορείο αυτό έτσι. Είναι. Όχι, λεωφορείο είναι αυτό που παίζαμε με την εθνική. Όλοι πίσω από την μπάλα. Ο άλλος εδώ κλείνει τους χώρους, δεν σε αφήνει. Ναι. Είναι τόσο δουλεμένη η ομάδα του που δεν αφήνει να. Είναι η ίδια ομάδα με πριν δύο χρόνια. Όχι, έχει αρκετές αλλαγές. Δεν παίζει ο Βιερίνια. Δεν παίζει ο Βιερίνια, δεν είναι. Ο Βιερίνια γιατί δεν τον πήρε. Εντάξει, μεγάλωσε ο άτομο. Μεγάλωσε. Όχι, ρωτάω. Μεγάλωσε. Έχει καλύτερο. Έχει το Σέντρικ Σουάρες που όντως είναι παίκτη Πρέμιερσιπ. Επικίνδυνε ναι. Τώρα εδώ γίνεται λάθος για να οργάνωσε άμυνα τη Πορτογαλίας για πρώτη φορά. Κλείνει ο Πέπε σωστά. Τι δεν οργάνωσε, όλοι εκεί ήταν. Ρε. Γυρίσανε, δεν ήταν στην αρχή. Αυτό δεν ήταν. Όχι, όχι. Δεν ήταν καλή τοποθέτηση γιατί πουλήθηκε η μπάλα από το 6. Από τον Γουίλιαμ Καρβάλιο. Πάντως αυτό έχω να πω ότι το τωρινό ποδόσφαιρο, όποιος κάνει λάθος, την πληρώνει. Ενώ παλιά ήταν πιο άμπαλη. Ανάλογα πιο... στη ζώνη. Ποια ζώνη τώρα. Ποια αυτή... ζώνη τώρα, τι μου στα ζώνη που, στη ζώνη που γίνεται το λάθος. Δηλαδή εκεί που γίνεται το λάθος τώρα, να ο Ινιέστα μέσα στην περιοχή. Πολύ καλό γύρισμα. Βγάλε. Κόρνερ. Ναι. Ήταν τελική προσπάθεια. Πάλι ο Νταβίς Σίλβα. Α, ούτε είναι. Α, ούτε από κύριε. Στον Ινιέστα πρέπει να βρει και μπάλα. Ναι. Δεν πρέπει να βρει και σε παίκτη. Α, όχι, κόρνερ. Είναι. Κόρνερ. Εντάξει, αυτά είναι και τα ωραίο μάτσο αυτό. Ωραίο γιατί είναι επίπεδο οι παίκτες. Δεν έχει πιάσει ακόμα ρυθμό. Ναι. Δεν νομίζω να πιάσει και ρυθμό. Θα το παγώνει ο Σάντος. Βέβαια, τώρα βγαίνει ο Κέντρης τώρα πάλι στην κόντρα. Ο Ρονάλντο σπριντ. 3 με 3. Βγαίνει. Πού είναι ο τέρμας, ρε. Δεν μπορεί να βγει. Τέτα τέτ, το άργησε, το χάσε. Τι δίνει, Ρονάλντο, ρε. Τι τη δίνει, Ρονάλντο. Σωστά την έδωσε. Τι δίνει, αφού δεν μπορούν. Ο άλλο τέρε. Ο άλλος νομίζει ότι ναι. Ο Ρονάλντο θα τελειώσει μόνος του και δεν είναι προετοιμασμένος να δεχτεί την μπάλα. Ενώ το φυσιολογικό είναι αυτό που κάνει ο Ρονάλντο. Που εδώ ο Ρονάλντο λειτουργεί σαν αρχηγός της ομάδας. Εδώ λειτουργεί με το πάμε 200. Εδώ πάμε 200. Τη ζητάει. Εδώ... Δεν είναι, είναι κακό κοντρόλ. Είναι έλλειψη συγκέντρωσης. Όπως χάνει τη βολή, έτσι εδώ χάνει το κοντρόλ. Βολή είναι κακάκι. Αυτό δεν είναι κακάκι. Αυτό και αυτό κακάκι είναι. Δεν είναι κακάκι αυτό. Έπρεπε να σουτάρει κατευθείαν. Όχι, όχι. Έπρεπε να κάνει κοντρόλ αλλού, στον χώρο, όχι πάνω στον αντίπαλο. Δεν βλέπει από πίσω, ρε. Πώς δεν βλέπει, μια χαρά βλέπει. Μια χαρά βλέπει. Αυτό είστε οι δημοσιογράφοι. Σχολιάζεται από την τηλεόραση που βλέπετε όλο αυτό. Ο αθλητής βλέπει μόνο αυλιγόνια, πώς το λένε αυτό. Επειδή δεν έχει παίξει ποδόσφαιρο, εδώ αν κάνει το κοντρόλ στο τώρα, χώρο. Ρε. Τι μου λες τώρα, ότι άμα δεν έχω παίξει ποδόσφαιρο. Γιατί το άθλημα το δικό μου, τι άλλα μάτια έχουμε εμείς. Ναι, είναι άλλο άθλημα. Ναι, άλλο άθλημα είναι. Βλέπεις μόνο μπροστά, όταν πας διευθυνδιασμό. Όταν φεύγει, δεν ξέρει. Έχει δει κάτι κοντού που κλέβουν την μπάλα την ώρα που τριπλάρει. Mm. Τι φωνάζουν. Τι φωνάζουν, δεν ξέρει. Φωνάξτε με. Τι φωνάξτε με. Έχει μάτια στην πλάτη, πού να δει. Κατάλαβε πώ σου λέω που κάποιο. Δεν έχει άδικο σε αυτό, αλλά είναι άλλη χώρα. Ο άλλο έχει 10 δευτερόλεπτα να δέξει την κόντρα, βλέπει. Ξέρει που είναι όλοι. Ναι, στο μπάσκετ είναι ένα δευτερόλεπτο όλο αυτό. Στο μπάσκετ θα το δικαιολογούσα. Εδώ δεν το δικαιολογώ. Εδώ είναι λάθο τεχνικό. Είναι λάθο κοντρόλ. Ω, αγωνιά, φάουλ. Και δεν το δώσε. Ωραία, τον αλήτη. Δεν τον βολεύει τα αριστερό, είδες. Πάρ' το. Γκόλ Ισπανία με επιθετικό φάουλ καθαρό του Ντιέγκο Κώστα. Αυτός είναι Βραζιλιάνος. Ναι, που έγινε Ισπανός. Διαμαρτύρονται δικαιολογημένα. Τώρα βάρ. Βάρ. Βάρ ξεκάθαρα. Θα δείξει βάρ. Δεν είναι ωραίο το βάρ, ρε. Θα δείξει βάρ. Περίμενε. Έχει πάει με αγωνιά ο Ντιέγκο Κώστα ναι. Στο στόπερ της Πορτογαλίας. Νομίζω ήταν ο Φόντε. Εδώ το χάνει το replay ο Ρώσος, ο σκηνοθέτης. Δεν το βολεύει τα αριστερά. Είναι πολύ ωραία. Όχι, δεν έχει γωνία. Τώρα έχει γωνία. Εκπληκτική εκτέλεση, αλλά μιλάει με βάρ. Τηλέφωνο. Ναι, θα το ακυρώσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι φάουλ. Όχι, το μέτρησε. Όχι, δεν έχει πάρει ακόμα απόφαση, περίμενε. Δεν είναι check bam. Τώρα σταματάει. Εδώ είναι φάουλ, στον Πέπε. Ω, αγωνιά. Κοίτα. Το χτυπάει. Αυτό είναι χτύπημα. Είναι χτύπημα, είναι καθαρό φάουλ. Αυτό είναι. Αυτό είναι ακριβώς. Ναι. Είναι και τέτοιο παίξο ο Ντιέγκο Κώστα. Αν ήταν κανένα άλλο, δεν θα. Ναι, θα πήρε κατά λάθος που έφυγε. Ναι.
Αλλά επειδή το ξέρουνε. Νομίζω θα ακυρωθεί το γκολ. Το μέτρησε. Δεν επηρεάζει τη φάση. Τι αλήθεια είναι αυτή, ρε. Ε, τι το θέλουν το VAR μετά, ρε. Εντάξει, το αλήθεια είναι αυτό. Το VAR τι το θέλουν. Άκου να δεις το αυτό. Το λάθος με το πέναλτι. Έκανε το λάθος με το πέναλτι που δεν ήταν. Εντάξει, και τώρα κάνει ακόμα ένα μεγάλο λάθος. Αυτά τα χαζά που δίνουν φάουλ και μετά πάνε να το καλύψουν. Πώς γίνεται να μην το έδειξε, να μην, το VAR να μην έδειξε αυτό το πράγμα. Μήπως δεν επικαλέστηκε VAR, γιατί εμείς δεν έχουμε εικόνα του τι λέγεται. Όχι, αφού το μίλαγε, ρε, έδειξε το διαιτή που μιλάει, για ποιο λόγο να το δείξει. Μπορεί να μιλούσε και να έλεγε δεν θέλω VAR. Μπορεί να λέγε αυτό. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε εικόνα. Ο VAR δεν είναι επίσημο. Ο VAR λέγεται από διαιτή. Αν έχει αμφιβολία ο ίδιος. Α, μόνο, όχι. Υπάρχει αυτό το μοντέλο και υπάρχει και το μοντέλο που ειδοποιούν οι άλλοι. Αν θυμάμαι καλά, στο Μουντιάλ ισχύει αυτό. Για να μην λέω καμιά ιστορική βλακεία. Ας μας στείλει ένας φίλος τώρα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί πρώτον να μάθουμε εμείς και δεύτερον. Τι έγινε, έκανε tweet ο Πόπου Γκασόλ. Πάρτο! Ό,τι έβγαλε! Φάση και την Ισπανία offside έχει δώσει. Δεν υπάρχει. Ως μη γεννόμενο. Το χάσε τον έλεγχο διαιτητής. Α, VAR λέει ο άλλος. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι αθλητισμός αυτό. Μα αυτό τον εκνευρισμό. Δεν είναι αθλητισμός αυτό. Τον εκνευρισμό αυτόν τον έφεραν. Ωραία. Είναι δοκάρι. Και offside το παίκτης που. Εγώ ξέρω ένα πράγμα που δεν κατάλαβα στο ποδόσφαιρο. Γιατί από το R-out δεν υπάρχει offside. Γιατί είναι παιχνίδι με τα χέρια. Δεν υπάρχει offside, φίλε. Αυτό. Γιατί. Γιατί δεν υπάρχει offside, είναι πιο σωστό. Δεν είναι πιο σωστό, ρε φίλε. Τι είναι αυτό τώρα. Δηλαδή, τώρα χτύπησε μπάλα στο δοκάρι. Ναι. Άμα κάνει λάθος ο αμυντικός, δεν είναι. Δηλαδή, λάθος πάσα ο αμυντικός και είναι ο παίκτης και την κλέψει, μετράει τον γκολ. Έτσι δεν είναι. Από πλάγιο. Όχι από πλάγιο, πες κάνει ένα λάθος, παιδί μου. Δύο παίκτες πρέπει να είναι πίσω για το offside. Ναι. Συνήθως ο τερματοφύλακας και ένας παίκτης. Δύο ναι. Από τη μία ομάδα. Αν μετράς τον τερματοφύλακα, ναι. Ναι, μετράμε τον τερματοφύλακα. Ναι. Γιατί δεν τον μέτραγα. Ναι. Και με έβλεγε χέρι ο μαμάτσο. Ναι. Πριν 10 χρόνια αυτό. Ναι. Άμα κάνει λάθος ο ένας. Εντελώς λάθος. Δηλαδή, όπως έβαλε τον γκολ στον τελικό, ρε παιδί μου, όχι ο τερματοφύλακας, ένα τέτοιο πράγμα. Και μπει τον γκολ. Γιατί μετράει. Δεν είναι offside. Δεν καταλαβαίνω τι θα πει. Ναι, ρε φίλε, κάνει ένα παίκτη λάθο. Ο τερματοφύλακα που έκανε λάθο στη Ρεάλ, στον τελικό, και ναι. Έβαλε ο άλλο την κόντρα. Ναι. Ο Μπενζεμά και έβαλε τον. Δεν είναι από δημιουργία τη ομάδα. Ναι, αυτό γιατί. Ενώ το ράο δεν είναι δημιουργία τη ομάδα. Είναι δημιουργία τη ομάδα, αλλά είναι παιχνίδι με το χέρι. Ωραία, ναι, και σου δίνει. Δεν εννοώ του νόμου, του ξέρουμε, ρε παιδί ναι. Μου. Αλλά γιατί υπάρχει αυτό ο ηλίθιο ο νόμο τώρα. Γιατί σου λέει να πούμε ότι ναι. Βοηθάω την επιθετικότητα. Κατάλαβες. Δίνω περισσότερο χώρο στον επιθετικό να τρέξει. Γιατί να μην ισχύει και κάτι άλλο. Αυτό βρήκανε. Μπορεί να βρουν και κάτι άλλο μετά. Είναι 100 χρόνια τώρα αυτό, έτσι. Ναι. Δεν ήταν αλλιώς και άλλαξε. Ξέρεις ότι έχω παίξει παιχνίδι μικρός που ο αντίπαλος μου δεν ήξερε ότι δεν ισχύει το offside. Και έφευγα μόνο. Έβαλες πολλά γκολ έτσι. Όχι, εγώ σύστημα. Έκλεβες γκολάκι έτσι. Σύστημα. Ήμουν καλό φάουλ για την Ισπανία. Κοίτα που θα ανοίξει το παιχνίδι. Με αυτό το καραγκιοζλίκι. Το μεγαλύτερο άντερ τη ιστορία των άντερ. Ωραία. Και πάει over από το 30. Αν μπει αυτό, ναι. Και θα λήξει 4-4. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Αλλά οι Ισπανοί πήραν ψυχολογία τώρα. Από εκεί που δεν του πήγαινε τίποτα, βρήκαν ένα γκολ από το πουθενά. Ναι. Και γκολάρα, εντάξει. Αλλά ήταν φάουλ επιθετικό. Εντάξει. Σε τεφορίσιο. Εδώ ο Σίλβα, αν βαρέσει, μπάλα θα πάει στο Βλαδιβοστόκ. Ο άλλος πρέπει να είναι ο κόκκι που έχει καλύτερα χτυπήματα. Τι έπαθες Βετλάνα εδώ, αγωνία. Η Όλγα. Τείχος, δεν έχει καλά χτυπήματα ο Σίλβα. Μπιφ. Αυτό είναι χαμηλό χτύπημα. Άμα περάσει από πάνω είναι γκολ, Όχι, πάντα ανάλογα τη δουλειά. Ναι, πιο πολλές πιθανότητες. Η μαγιά αυτή είναι να έχει, να έχει το δυνατότερο χαμηλό ύψος περνώντας. Ναι. Ωραία, και να βρει. Τη τελευταία στιγμή ναι. Να. Κοίτα, το Βιερίνια βασικά στο τελικό είναι το άλλο μοτίβο. Ότι τη στέλνω εκεί που δεν την περιμένει ο τερματοφύλακας. Ναι. Τον έχω ψυχολογήσει ότι θα πάει στην ανοιχτή πλευρά. Ναι. Ωραία. Και επιλέγω την κλειστή του γωνία. Γιατί ξέρω ότι είναι φελός.
Τον έχω μελετήσει. Σοβαρά τώρα. Έτσι είναι ουσιαστικά. Ρε. Ναι, ρε. Ναι. Ψυχολογία εννοείται. Δηλαδή, τον έχω δει, ξέρω πώς λειτουργεί. Είναι ανασφαλής, δηλαδή είναι πιτσιρικάς. Θα πάει κατευθείαν στην ανοιχτή του γωνία. Εντάξει, και πήγε, έκανε το βηματάκι εκείνο και ξέρεις τι γίνεται τώρα. Από την τηλεόραση, εσένα σου φαίνεται αυτό ότι είναι 20 μέτρο. Ναι. Μιλάμε για 10 μέτρα τώρα, εντάξει. Όχι 10 μέτρα. 12 το χτύπημα. Παραπάνω νομίζω. Δεν νομίζω. Ναι. Εντάξει. Και. Με το που περνάει το. Το ένα πέναλτι τους... γιατί δεν είναι αυτό. Ποιο δε. Το χέρι που κάνει. Δεν το πρόσεξα. Έδειξε το VAR που έδειξε την μπάλα πάνω στη γραμμή, δεν πέρασε. Ναι, η φάση μετά είναι offside ο παίκτης. Δηλαδή ναι, το offside ναι, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι αν δεν είχε προηγηθεί το offside. Κατάλαβες. Ναι. Πάει στη φάση παίκτης που ήταν ακάλυπτος. Ναι, ναι. Τι λέγαμε. Το βηματάκι που κάνει ο Μπάρκας εκεί για να καλύψει την ανοιχτή του γωνία. Έχασε την ισορροπία του. Δεν μπορούσε να γυρίσει μετά την άλλη. Δεν μπορεί να πατήσει να φύγει. Ναι. Έδωσε την γνάρη γωνία. Υπήρχε ποτέ, αν θυμάσαι, κάποιος τερματοφύλακας γενικά που δεν έβαζε τείχος ή όχι? Όχι, δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Δεν γίνεται, είναι σαν να βάλει πέναλτι. Μα βλέπεις την μπάλα από την αρχή. Ναι, αλλά έχει τη δυνατότητα να τη βαρέσει. Θα ρωτήσω το θείο μου. Τον Νίκο τον Μιχόπουλο. Για μια δεκαετία ήταν στον ΠΑΟΚ. Ήταν, ναι. Και διεθνής, εντάξει. Ναι, και διεθνής. Θα πει η Αγγλία. Στην Πέρλη, όπου παίξαμε και με την Πέρλη και τον αποθεώνανε. Ναι. Ήταν προπονητής των φυλάκων στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και πήγαμε, παίξαμε σε ένα κολοχώρι στο Απτενάου φιλικό. Πρώτο παιχνίδι μπαλάφα. Και ο Νίκος ο Μιχόπουλος. Μπαλάφας. Ναι, ναι. Αν δεν την Ξάνθη, δεν έπαιζε την Ξάνθη. Από την Άρτα έπαιζε την Ξάνθη. Στην Ξάνθη έκανε, έπαιζε εκεί. Όποτε. Δεν πήγε Ξάνθη. Μπαλάφας ήταν αυτός ο Καμάρο. Και τι σου έλεγε, ναι, τι σου έλεγε ο Βέρια έπαιζε. Βέρια. Τι σου έλεγε ο θειός σου. Και τον είχα ρωτήσει. Γιατί βάζεις τείχος. Λέω υπήρχε ποτέ και μου λέει πάμε αύριο λέει στα Λαδάδικα να πάμε να φάμε και θα σας τα εξηγήσω όλα μου λέει. Και δεν πήγατε ποτέ. Και πήγαμε και ήρθε και ο Σαργκάνης. Ο Νίκος το Φάντομ, έλα ρε φίλε. Και είχε έρθει ο Σαργκάνης και πάμε στα Λαδάδικα για να φάμε και τέτοια. Με Μιχάλη Γάμπα, πάντα το Μάικ μαζί. Είχες μου. Είχες διασκεδαστεί μαζί σου. Και γίναν δύο πράγματα εκείνο το βράδυ. Κάποια στιγμή βγαίνει ο Ψωμιάδη, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, αρχίζει και τραγουδάει. Ήταν δικό του μαγαζί. Σοβαρά μιλάς. Ναι, στα Λαδάδικα. Νομίζω. Και αρχίζει και κανονικά πρόγραμμα. Τραγουδάει. Ψωμιάδης, ρε. Παναγιώτης Ψωμιάδης. Ονομάρχης, ναι. Ονομάρχης. Και δεύτερη, και σε συζήτηση απάνω που τώρα έχω σκάσει. Εγώ λέω δεν γίνεται, ρε παιδί μου, επειδή τώρα εμείς παίζουμε μπάλα με τα χέρια, μπάσκετ με τα χέρια. Λέω δεν γίνεται να τρώνε γκολ οι τερματοφύλακες. Δεν βλέπουν την μπάλα τώρα από τα 20 μέτρα που να έρχεται. 120 χιλιόμετρα έχετε. Ναι, ρε φίλε, η προπόνηση που κάνουμε εμείς είναι με κλωτσώντας την μπάλα να την πιάσουμε. Δεν την κάνουμε με πασούλες. Τέλος πάντων. Και ρωτάει ο Γάμπας, ναι. Το Σαργκάνη. Λέει Κυρνίκο, λέει αυτά. Λέει και εγώ παίζω ποδόσφαιρο. Έπαιζε στα τσικό του ΠΑΟΚ ο Γάμπας. Να πούμε. Σε αυτή την ηλικία ήμασταν, 18 ναι, χρονών. Ναι. Μόλις είχαμε τελειώσει το σχολείο. Και του λέει, ξέρεις, λέει, ήπρε να είσαι πολύ έξυπνος. Ξέρεις, χαμογελάω, Σαργκάνης έτσι. Ήπρε να είσαι πολύ μαλάκας. Και είμαι από κάτω και το πρέπει να πιάσα κόκαλο. Δηλαδή, το τρίχνω μια τσιμπιά. Πρέπει να πιάσω κόκαλο. Παιδάκι μου λέει, όχι δεν είναι. Τι να πει. Ο Μιχόπουλος να θέλει να μου σκοτώσει εμένα. Να με θέλει να μου σκοτώσει. Δηλαδή, τι μου τον έφερε αυτόν εδώ πέρα. Το χαζό, ναι, δεν είναι δυνατόν. Ναι, Μάικ, να ρωτήσει τον άνθρωπο. Μπορεί να ρωτήσει. Ναι, να πεις ότι να υπάρχει ενδεχόμενο 50% να είναι βλάκας. Ναι. Είσαι πολύ έξυπνος ή πολύ βλάκας. Ναι. Αλλά δεν είπε τη λέξη βλάκας. Ναι, ναι. Είναι εκεί στη Μαρακοπή τα παιδιά, είναι πολύ έξυπνα. Ρε Ανδριώτης είναι ο Μάικ. Εντάξει, δεν πειράζει, μετά πάνε στην Μαρακοπή. Είναι άλλη. Στην Τριανδρία έχει βγάλει κανένα λόγιο η Τριανδρία, γιατί δεν θυμάμαι κανέναν. Τριανδρία. Ας κάποιο πτυχίο έχει πάρει κανείς στην Τριανδρία, εκτός από φοιτητές. Όχι, ο μόνος είσαι. Ο μόνος είμαι. Όχι, δεν είμαι ο μόνος, και άλλοι πήραν. Αφού πήραμε το πανεπιστήμιο, όλοι πανεπιστήμιο πήγαν. Του έβαλα όλου πανεπιστήμιο. Α, έτσι, όχι μεμόρια. Μεμόρια, αλλά γράψανε. Αυτοί που έπρεπε να γράψουν, γράψανε. Τρία-τέσσερα παιδιά πήραν πτυχίο. Από τη Μαλακοπή που πήγα Δευτέρα, λίγο που πήραμε παγκόσμιο, ναι. Γίνανε. Όλοι άνευ εξετάσεων. Ναι. Τρεις δικηγόροι. Βελτιώσατε την κοινωνία. Κοτσόπουλος, ναι. Γάλλος, μεγάλος Γάλλος, Κλεάνθης και ο Γιώργος ο αδερφός του. Ναι. Πολιτικός μηχανικός έγινε ο
Κουκουσέλης που έπαιζε στον Άρη. Ναι. Εγώ και ο Πασχάλης, ο Κώστας πήγαμε γυμναστική ακαδημία. Οι άλλοι δεν θυμάμαι τι κάνω. Πάρω το. Out. Τώρα κυκλοφόρησε γρήγορα η Ισπανία την μπάλα. Πότε φάνηκε κυκλοφόρησε γρήγορα. Όπα, αγχώθηκε. Αγανάκτησαν τους. Δεν έχει time out. Έχει φάει 4 τελικές ένα ημίχρονο, έχει αρρωστήσει. Να πάρει time out τώρα να και έχει και 10 λεπτά. Τα πορτογαλέσικα. Εντάξει, δύσκολα να μπει από εκεί. Αν την έβρισκε ο άλλος μόνο, αν την έβρισκε αυτός μόνο. Τη βρήκε λίγο, αλλά όχι όσο έπρεπε. Και ώστε έτσι έγινε με τον προπονητή. Ο Ιέρο είναι προπονητής εδώ και 2 μέρες. Εντάξει, ο Ιέρο που είναι τεράστια προσωπικότητα για το ισπανικό ποδόσφαιρο. Έχει κόσμο Ρεάλ για 15 χρόνια. Ναι. Δεν είναι 15 χρόνια. Το 6 φορά ή το 4. Το 8 νομίζω. Όχι, ρε. Έπεσε και πίσω. Και χαφ ήταν και μετά πήγε πίσω. Πίσω, στόπερ δεν έπεσε. Στόπερ έπεσε στα τελευταία του. Στα τελευταία εκεί. Τι λέγαμε. Πώς είδες το τελικό, το 2-2. Ο τελικός ήταν, επιτέλους παίξαν λίγο μπάσκετ. Λίγο μπάσκετ παίξανε. Σταμάτησαν να βαριούνται. Ναι. Γιατί τα τρία πρώτα παιχνίδια, φίλε, ήταν. Κουραστικά. Κουραστικά, δηλαδή δεν ήταν ψυχοφθόρα. Καθόλου. Ψυχοφθόρα. Αυτό δηλαδή. Ήταν στο τρίτο λεπτό, ήταν στο 33. Δεν έβλεπες αντίδραση, δεν έβλεπες κάτι να κάνει άλλη. Όποια προηγούταν το πήρε. Ναι. Δεν είχαμε ανατροπές που τόσα χρόνια ξέρεις και διαφορές. Πήγε να γίνει μια κηδεία χθες με τον Λοντζέσκι. Πήγε να γίνει. Εκεί είναι το σφύριγμα. Δηλαδή δεν έδωσε βήματα και έβαλαν τρίποντο ο Ολυμπιακός. Α, και πήρε διαφορά. Του Ρόμπερτς λες. Ναι. Δηλαδή αυτό σου λέω ότι ένα σφύριγμα, η διαφορά στον μπάσκετ με το ποδόσφαιρο είναι αυτό, ότι ένα σφύριγμα είναι 4 πόντοι. Στην περίπτωση αυτή που ήταν τρίποντο ήταν 5 πόντοι. 2 που δεν έφαγες και 3 που έβαλες, ναι, είναι 5 πόντοι. Είναι πολύ σημαντικό, ρε παιδί μου, ένα σφύριγμα τέτοιο. Ήταν βήματα. Ήταν βήματα. Δεν ήταν καραμπινάτα βήματα. Εντάξει, αλλάζουν συνέχεια τους κανονισμούς. Σε ευθυνδιασμό μπορείς να κάνεις ένα βήμα παραπάνω. Άλλοι σφυρίζουν, άλλοι δεν σφυρίζουν. Το σκεμμένο φάουλ, το αντιαθλητικό είναι άμα πας στον παίχτη, όχι στην μπάλα, όλοι στον παίχτη πάνε. Αλλά άμα δώσεις 2 αντιαθλητικά πρέπει να αποβληθεί ο παίχτης. Και δηλαδή, τώρα με τον ΠΑΟΚ Προμηθέας έκανε 3 φάουλ ο Μαργαρίτης, τα οποία ήταν και τα 3 με κανονικά σκεμμένα αντιαθετικά. Και τα 3 ήταν επίσης. Και βλέπεις τον διαιτητή. Ναι. Θα σου πω για την αλητία. Και βλέπεις τον διαιτητή, ξέρεις, κάνετε μορφωσία. Άμα δεν ήταν το σκορ 20-30 πόντους, πόσο ήταν στο δεύτερο παιχνίδι που πήγαμε στο γήπεδο. Ναι. Τι κάνεις τώρα εκεί. Είναι 30 πόντους. Δεν το δίνεις. Δεν διαμαρτυρήθηκαν και οι άλλοι. Και μετά ο ίδιος διαιτητής παίζει με τον. Ξέρω εγώ, μετά από 5 μέρες παίζει το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ναι. Ίδια πράγματα τους φερίζει ανάποδα. Εγώ λέω ότι δεν μπορείς να στερήσεις από τον αθλητή την ευκαιρία να κάνει ένα επαγγελματικό φάουλ. Είναι μέσα στο παιχνίδι το φάουλ. Υπάρχουν στιγμές που θα χρειαστεί να κάνει ένα επαγγελματικό φάουλ. Όχι. Το οποίο έχεις μπορεί και να μην είναι σκληρό. Πέντε μπορείς να κάνεις. Άλλο λέω. Ναι. Μπορεί να μην είναι σκληρό, ρε φίλε. Όχι, να μην πάω για την μπάλα, να σε πιάσω από εδώ. Ναι, γιατί πέντε είναι αντιαθλητικό αυτό. Εφόσον ο κανόνας λέει ότι έχεις 5 τέτοια φάουλ, μπορείς να τα χρησιμοποιήσω όπως θέλεις. Όπως θέλω. Το φάουλ δεν είναι. Α, κατά λάθος έκανα φάουλ. Ναι, έκανα φάουλ. Ναι. Ή όχι, έχασα τη φάση, έκανα φάουλ. Ναι, με πέρασε και για να μην σκοράρει, καλύτερα να σουτάρει 2 βολές παρά να βάλει μόνος του καλάθι. Ναι, καταλαβαίνετε το να σου πω εγώ. Ναι, ναι. Ότι το αθλητικό είναι χτυπάω. Πάω να κάνω ζημιά στον παίκτη. Ναι. Ναι. Δεν πάω να κάνω ζημιά στον παίκτη, πάω να προστατέψω την ομάδα μου. Ναι. Άρα θα χρεωθώ το φάουλ, αλλά θα πρέπει να επιβραβευθώ για την οξυδέρκεια που έχω στο παιχνίδι μου. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να αποφασίσουν και να λένε ότι όταν ο παίκτης δεν πετυχαίνει την μπάλα και δεν είναι βίο, εννοείται ότι δεν είναι το ξεκεφαλιάσεις, άμα δεν πετυχαίνει την μπάλα, είναι εσκεμμένο φάουλ. Να ξέρουν και οι παίχτες. Γιατί ξέρεις τι κάνουνε. Τώρα σε πάνε ακουμπάνε και σηκώνουν το χέρι. Και λένε εντάξει, φίλε, αυτό είναι σκεμμένο. Που το παραδέχονται. Και δεν το σφυρίζουν τώρα. Έχουν άλλη εντολή από κάπου. Λέει για να κόψει την επίθεση. Ναι, ρε φίλε, γι' αυτό δεν θέλω να κόψω τον άλλον. Γι' αυτό κάνω φάουλ. Ναι. Υπάρχουν παίχτες που πληρώνονται για να κάνουν φάουλ. Υπάρχουν αμυντικοί παίχτες. Βέβαια. Εγώ στον Παναθηναϊκό έπαιζα με 8 φάουλ.
Ξέρουμε, Γιάννη μου. Έτσι ήταν. Και στον ΠΑΟΚ με 3. Στον ΠΑΟΚ πρόλαβα και τα 6 φάουλ, τα 7 φάουλ. Πρόλαβα στη διαπλοκή. Βέβαια, ρε φίλε. Στα εντός έδωσε, στα εκτός. Αλλιώς φίλησαν. Φίλε, όταν πρώτα έπαιξα εγώ στον ΠΑΟΚ, κατεβαίναμε Αθήνα και ρίχναμε 20 τον Ολυμπιακό, 20 τον Παναθηναϊκό. Εκεί ήμασταν, το βλέπαμε. Κατάλαβες. Κατεβαίναμε κάτω. Μάλλον όσοι φτάνανε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, μετράγανε. Από 15 και πάνω, αναλόγως πώς θα έχουμε ξυπνήσει. Αν θα κοιμηθούμε καλά στα αστέρια, στο ξενοδοχείο, στο πανόραμα. Έχουμε φάει διάλειμμα. Ναι, μωρέ, δεν πειράζει. Όχι, όχι, γιατί οι πελάτες περιμένουν. Α, ναι. Να ακουστούν. Ναι. Πάμε τώρα στο διάλειμμα για να κλείσουμε μετά. Ναι. Με την Πορτογαλία και την Ισπανία να οδηγούνται. Στο τέλος του πρώτου μηχρόνου. Θα πει και άλλο γκολ, γιατί ναι. Κάθε διάλειμμα και γκολ. Είχε το air condition, κόλλησε ένα. Δεν το καθάρισε. Ναι, ναι. Παιδιά, τα air condition λίγο, να τα καθαρίσουμε λίγο. Βγάλατε και πλήνα μέσα. Πήγε τον γκολ βέβαια όταν το μίλησε ο Γιαννούλης. Σας είπα, να με ακούτε, πήκε ξέρω, βλέπω μπάλα. Κατοχή 31-69 υπέρ της Ισπανίας. Τι είναι αυτά, 2-6 τελικές. Ναι. 2 εντοστόχου, 2 εντοστόχου, 2-1 Πορτογαλία. Καλημέρα σας. Πάρ' το over στο ημίχρονο. Ο διαιτητής το κάνει το over αυτό. Εγκληματίας. Εντάξει, ο διαιτητής. Τι ήθελες να είναι, 0-0. Αυτό το παιχνίδι είναι για 0-0. Κοίταξε, αυτό το παιχνίδι για να το γουστάρει όλος ο κόσμος και να μιλάνε για χρόνια για αυτό το παιχνίδι πρέπει να μπαίνουν γκολ. Για παιχνίδι που είναι 0-0, 1-0, γι' αυτό τα ξεχνάνε. Δεν θυμάμαι ποτέ να μιλάνε για παιχνίδι ομίλου. Γιατί να μην μιλάνε, ρε. Βλέπεις Μουντιάλ, όλοι περιμένουν αυτό, κάθε 4 χρόνια γίνεται αυτό. Τώρα θα θυμούνται γιατί το έπνιξαν τυχαία. Θα λένε, θυμάσαι εκείνο που έπνιξαν τυχαία. Ναι. Αυτό θα το θυμούνται. Γιατί μιλάμε για μεγάλο λάθος. Αντίστοιχο λάθος έχει να κάνει ο τυχαία. Από το Ατλέτικο Μαδρίτη της Άρης, το γκολ του Λαζαρίδη. Αλήθεια. Ναι. Δεν έχει κάνει τόσο μεγάλο λάθος ποτέ. Τότε ήταν πιτσιρικάς, ήταν πνίξιμο για De Gea, αυτό μένει. Πνίξιμο, το ανεβάσα κατευθείαν. Αυτό είναι η digital ενημέρωση, φίλε, το SDN. Ναι, μπαμ μπαμ, συγχαρητήρια στο SDN. Μπαμ μπαμ το SDN. Άμα έχεις σοβαρό στελέχη το SDN, φίλε. Να πω μια συγχαρητήρια στο SDN και για την κάλυψη του Παύλου του Γιανακόπουλου. Φιλέ, στεναχωρήθηκε. Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια. Εντάξει, μεγάλο παράγοντα τώρα. Νούμερο ένα. Πλήρωσε για να μάθει, έμαθε και μετά άρχισε να κατακτά. 47 χρόνια στον Παναθηναϊκό. 47 χρόνια. Πρωτογράφτηκε σαν απλό μέλος του ερασιτέχνη. Μεγάλος γράφτηκε. 40-89 πέθανε. Μεγάλος γράφτηκε. Εντάξει, μεγάλος. Έφτιαχνε τα φαρμακεία τότε. Έφτιαξε τη VNX. Η μεγαλύτερη εταιρεία φαρμάκων στα Βαλκάνια. Ναι, ναι, ναι. Άστο. Και top 10 στον κόσμο. Εντάξει, τώρα... Απίστευτος επιχειρηματίας. Ωραίος έτσι άνθρωπος είχε, παρόλο που είχαμε κάτι διαφορές εμείς. Εσύ ναι, είχες έτσι όπως έφυγες. Εντάξει, ναι, δεν, αλλά δεν μπορώ να το... Έχει κάνει τόσο πολλά καλά και σαν οικογένεια έχει κάνει. Όταν έφυγες τι, δεν σου χρεώσαν διαρροές ή... Όχι ρε, τι δεν με ρουφιάνος είμαι. Όχι εσύ. Τι. Δεν βγαίνανε και έλεγαν διάφορα. Τώρα, ό,τι και να λένε, ο άνθρωπος... Μα δεν τα έλεγε αυτός. Μηχανισμός τα έλεγε. Μπορεί να μην είχες ιδέα αυτός. Αυτό. Ότι δεν είχε ιδέα, είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, μια ωραία έτσι... Α, τώρα που το θυμήθηκα. Έχουμε κάνει ένα σερί τώρα, νομίζω, 21 νίκες σερί στον Παναθηναϊκό. Έχουμε σπάσει όλα τα ρεκόρ. Ελλάδα, Ευρώπη, Κύπρο, όλα. Έχουμε να χάσουμε 3 μήνες, ξέρω εγώ. Και χάνουμε τώρα βαβά παιχνίδι. Με Ρεάλ Μανδρίτης, Ευρωλίγκα, μέσα σε εμάς. Βαβά τι εννοείς? Βαβά είναι ότι κάπου έπρεπε να κάνουμε... Μια ήττα για να... Ναι, για να συνέρθουμε. Είστε αδιάφορο παιχνίδι. Αδιάφορο ήταν το τελευταίο παιχνίδι του ομίλου. Και ήσασταν πρώτοι. Ήμασταν περασμένοι πρώτοι. Σου λέω, κάναμε 21 νίκες. Δηλαδή, κερδίζουμε μέσα στη Ρεάλ εκεί. Μέσα εκεί, τη ρίξαμε μια καλή μέσα εκεί. Και ξεκινάει, ας πούμε, το σιούτι πεντάδα. Ο Γιάννης ο Σιούτι, πολύ καλός παίκτης.
Αλλά όχι αυτό το επίπεδο. Αλλά δεν ήταν τώρα για πεντάδα σου που είχε τώρα Μουλαομέροβιτς, είχε Πέπε Σάντζε, είχε Γιώργο Καλαϊτζή, είχε Μποντιρόγκα, Playmaker, δηλαδή ό,τι να είναι. Ναι. Τέλος πάντων, επέξαν αυτοί που δεν παίζανε πολύ. Ναι. Με λίγα λόγια. Σαν να την έψαχνε ο μηχανισμός στην Ήττα. Σαν να την έψαχνε ο Μπράντοβιτς στην Ήττα τώρα για να μας δώσει κανένα γκάζι. Ναι. Γιατί. Ψηλώσατε. Ξέρετε όμως τι, εκείνο το διάστημα, την εβδομάδα εκείνη, το θυμάμαι, όλη την εβδομάδα. Δεν κάναμε πάνω από 40 λεπτά προπόνηση. Γιατί? Γιατί μας, ό,τι μας έλεγε το κάναμε τέλεια. Δηλαδή έδειχνε σύστημα επιθετικό. Έβγαιναν τα σουτ, πέναλτι. Μπαίναν, δεν μπαίναν. Μας έδειχνε αμυντικό σύστημα. Κλέβαμε μπάλες, καθυστερούσαμε την επίθεση. Ναι. Ήταν τότε ακόμα φρέσκα τα 24 δευτερόλεπτα. Ναι. Ξέρεις, ήταν ένα δύσκολο χρόνια. Για μια ομάδα να το. Όχι, να αλλάξει. Ξέρεις, τώρα είναι πολύ δύσκολο. Η ιδέα. Ο χρόνος δεν ήταν, δεν καταλάβαινε. Απλώς ήταν με τα 30 δευτερόλεπτα, με τα 24 η διαφορά. Εντάξει, ήταν, με τα 30 πώς θα αξίζει σχετικό στο κατέβασμα. Προλάβαινε να κάνει ένα screen ακόμα. Ναι. Δηλαδή ακόμα πιο εύκολο να βγει το shoot. Ναι. Άρα στην ουσία δεν άλλαξε τίποτα. Ναι. Ούτε παραπάνω πόντι είπαν, ούτε πιο γρήγορα έγινε. Τέλος πάντων, χάνουμε. Και μάλλον κάνουμε όλη τη βδομάδα 40-45 λεπτά. Τώρα μιλάμε το ζέσταμα μαζί. Μας έλεγε παίξτε το 1, το 2, το 3, το 5, το 15. Όλα τα συστήματα τα παίζαμε όλα με τη μία. Σου λέω με τη μία. Ναι. Δεν μπορούσε, δεν του δίναμε αφορμή τον προπονητή να μας πει ηλικιάσει. Ναι. Δεν μπορούσε. Να κόψει την προπόνηση. Και το παραδεχόταν, ήταν και αυτό στο κόλπο μέσα του Μπράντοβιτς. Δηλαδή, αποκλείεται να κάναμε όλα τέλεια, δεν γίνεται. 15 ήμασταν, κάποιο θα την έκανε την παπαριά. Δεν γινότανε. Ναι. Αλλά αυτό μας έβαλε να πιστέψουμε, δηλαδή ακόμα τώρα μετά από 15 χρόνια, ακόμα αυτό νομίζω ότι την κάναμε τέλεια. Ναι. Συγγνώμη. Και σφύριζε μας καλού στο κέντρο, λέει παιδιά. Τέλει. Μπράβο, σούπερ, μην το χαλάσουμε, είστε όλοι εντάξει και γυμνασμένοι όλοι, ξέρεις ο γυμναστής μας είχε όλους τσίτα και αυτά όλα, σούπερ, φύγετε, τελείωσε προπώς. Εμείς όμως δεν ξέραμε τι να κάνουμε, τι να φύγουμε, ποιος θα φύγει. Όλοι εκεί. Γιατί λέμε τώρα μας ψαρώνει ή δεν μας ψαρώνει, δηλαδή ναι, μας λέει ποιος θα φύγει, ναι. Ποιος θα φάει τον πινιλί και καθόμαστε άλλη μια ώρα μόνοι μας και κάναμε σουτ και τέτοια. Όλα μέσα στο κόλπο ήταν. Τέλος πάντων, παίζουμε το παιχνίδι. Κάνει κάτι rotation ή κάτι που δεν βγαίναν, κάτι πεντάρια παίζανε, τριάρια, κάτι ψηλή, κοντή, κάτι ό,τι να είναι. Και χάνουμε. Ήταν και η Real καλή τότε. Και μπαίνει μέσα στα αποδυτήρια ο Παύλος και Θανάσης. Και μας αρχίζουν τα μπινιλίκια στα ελληνικά. Μισά ελληνικά, μισά αγγλικά για να καταλαβαίνουν και, ναι, ναι. Και οι ξένοι και αυτά. Ώσπου μετά από κανένα δίλεπτο, τρίλεπτο φωνές, αρχίζει και λέει, είστε καμημένοι, δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι, σας έκανα εδώ πέρα, πληρώνουμε κάθε πρώτο μηνός, αυτό. Δημόσιοι υπάλληλοι. Και είστε λέει δημόσιοι υπάλληλοι. Και μπίνει λίγο και είναι ο Μπράτσος τώρα από πίσω του. Τον έχει αφήσει να μπει μπροστά και γελάει. Ναι, μαζί με τον ρητή. Όχι γελάει, ξέρεις, έτσι. Και μας έκανε νόημα από πίσω, ρε παιδί μου, μην απαντήσει κανένας. Μην κάνει κανένα μαλακιά, κανένας και απαντήσει. Το ξέρεις, σε πετάει τον Μπράτο, που τους ξέρεις. Μόλις τελειώνουν αυτοί, να δώσει και αυτός ένα μπινελική. Ναι, το ήθελε, καιρό είχε. Μα δεν έδινε μπινελική. Κατεβαίνει έτσι στα γόνατα, χαμηλώνει. Όχι στα γόνατα, ξέρεις, χαμήλωσε. Πώς κάθονται οι ποδοσφαιριστές στις φωτογραφίες. Ναι. Δεν ξέρω πώς κάθονται οι Ελβετοί. Οι Ελβετοί απάνω είναι. Και ζάρια. Και λέει, όποιος δεν θέλει, σπάει και το πινακάκι. Άσχετο κι αυτό. Όποιος δεν θέλει να παίζει για αυτή την ομάδα που είναι σε αυτή τη σπουδαία φανέλα. Και είναι τώρα ένας τρίτος. Και μεταφράζει. Ναι. Ξέρεις, και είναι ήταν για να κόπουν και έχουν φτιαχτεί. Χαίρονται. Ναι, την τιμημένη, ξέρεις, αυτή τη φανέλα λέει έχει 10 εκατομμύρια. Πριν πάρει την πρώτη Ευρωλίγκα. Όχι, ρε. Έχει πάρει, ρε. Α. Έχει πάρει δύο, το 96, το 2000 και το 2002. Ναι. Έχει πάρει ήδη την Ευρωλίγκα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αυτή ήταν η 2002 που πήραμε. Γιατί έχω πάρει και Ευρωλίγκα. Ναι, το ξέρουμε. Και σπάει το πινακάκι. Ο οποίος ξέρεις πάντα προσπαθούσε να μην το σπάσει. Ναι. Και ήταν και ψεύτικο όλο αυτό. Ναι. Για τους Γιαννακόπουλους. Ναι, 100%. Κατάλαβες έτσι για να είναι χαρούμενοι. Γιατί. Α, και ελπετάει το Θανάσης.
Και λέει, για να καταλαβαίνετε, λέει, τι γίνεται. Εγώ και ο αδερφός μου ούτε πίνουμε, ούτε καπνίζουμε, ούτε χαρτιά παίζουμε, ούτε στα μπουζούκια πάμε. Μόνο όταν παίρνει τίτλους, όταν παίρνει ο Παθαϊκός. <ξέρεις, laughs> παίρνω 7 δις εγώ, 7 δις ο Παύλος, 7 δις ο Κώστας, 7 δις ο Νίκος. Και μόνο Παναθηναϊκό όταν δίνουμε τα λεφτά. Στα παιδιά μας και στον Παναθηναϊκό. Παίρνουν καθαρά από 7 δις. Δραχμές, ε. 7 δις δραχμές. Τα μερίσματα της χρονιάς. Τα μερίσματα είναι αυτά. Και 7 δις δηλαδή. Χάλαγαν 2 δις στον Παναθηναϊκό το χρόνο. Για πλάκα. Για πλάκα. Αυτή ήταν η Γιαννακόπουλη. Δηλαδή η ζωή τους ήταν φίλο ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή. Και ο Μπράβο, ξέρεις, εκεί την ώρα λέει: όποιος δεν θέλει, τον δίνω το συμβόλαιο. Ξέρεις, γιατί δεν μπορείς να φύγεις από ομάδα. Mm. Ξέρεις, πολλοί πάνε και ζητάνε να φύγουν στη μέση χρονιά και δεν σε αφήνει. Και είναι ο Λάζαρος. Mm. Και τότε δεν παίζει δευτερόλεπτο ο Λάζαρος Παπαδόπουλος και ψιλοκουνιέται. Ψάχνεται. Λέει, το σκέφτηκε εκεί την ώρα. Φαντάζεσαι να πίνει το λέει εκεί πέρα. Χαζό, δεν το έλεγε. Ικανό τον έχω. Εγώ το σκηνικό αυτό που γράψα στο Facebook. Παίζουμε στην Κλειφάδα. Σκάμε, μας βάζουν σε λεωφορεία αστικά από το Θησείο. Με ξύλο, μπαίνουμε, κλωτσιές δίνουμε, τρώμε ένα μπάχαλο για να μπούμε μέσα στο αστικό. Μας πάνε με το αστικό στην Κλειφάδα. Όλοι παοξίδες. Ήμασταν 500-600. Α, ναι, εκδρομή, ναι. Δηλαδή. Ναι. Όχι εκδρομή, μπαίνουμε μαζί εκεί, κανείς δεν έχει εισιτήριο. Στην Κλειφάδα. Αυτοί που έχουμε, ναι, είναι. Τα φοράκια το 1/3 είχαμε, ναι. Τα εισιτήρια. Εγώ είχα, θυμάμαι. Ναι. Ωραία. Θα σου κατεβαίνουμε στην Κλειφάδα, με το που κατεβαίνουμε από τα λεωφορεία, ορμάμε στους Παναθηναϊκούς. Ξύλο και εκεί πάρα, είχε. Με τους skinheads και τέτοια που ήταν παλιά. Αυτοί είχαν κόκνεις τότε. Οι κόκνεις. Ναι. Οι κόκνεις. Ορμάμε τους. Είναι στα 50 μέτρα, αλλά έχει μια δημιουργία. Τώρα μια δημιουργία για μας τότε ήταν μια δημιουργία. Ορμάμε. Πάμε. Ορμάμε, γίνεται μπάχαρο, ξύλωμα μουσουτού. Μπαίνουμε μέσα στο προαύριο, θυμάσαι πως είναι στη Κλειφάδα στο γήπεδο. Ναι. Μπαίνουμε στο προαύριο και πάμε να μπούμε και δεν έχει κοιμηθεί. Έχουν πλαστά, άλλοι δεν έχουν καθόλου. Άλλοι κάτι ρόζ χαρτάκια. Και εκεί δεν έχει τώρα να παίξει ξύλο, αφού είναι πολύ τώρα. Έχουμε μαζευτεί πολύ αστυνομικοί. Ναι, ναι. Τι να παίξει και αρχίζουμε και τρώμε κάτι κοτσοπατινάδες. Πάτα και τα, πάτα και τα. Έχουμε, δεν έχουμε εισιτήρια. Εγώ έχω πριστεί δηλαδή. Είχα και τα μαλλιά, εγώ ήμουν κάρτα κατευθείαν. Και φτάνει και ξαφνικά βλέπω έναν τον αστερά, τον τραβάει ένας κοντός. Τον κάνει έτσι το μανίκι. Ναι. Και λέει, και βλέπω ξαφνικά τον Γιαννακόπουλο. Γιατί βάλατε τα παιδιά? Ναι, έτσι ήταν. Γιατί βάλατε τα παιδιά, λέει. Ψαρώνει ο άλλος, δηλαδή πραγματικά το μουλάρι ψαρώνει που βλέπει το 1.50 που ήταν ο κ. Παύλος. Ωραία. Και λέει, να δεν έχουν εισιτήριο. Και τι σημαίνει αυτό? Και έωσε του. Και μας φέρνει δύο μπλοκάκια, φίλε. Έτσι από τα εκδοτήρια. Και μπαίνουμε μέσα. Αυτό εμένα, εγώ θυμάμαι. Όπου πηγαίναμε, γιατί όπου έπαιζε ο Παναθηναϊκός γέμιζε τα γήπεδα και όσοι δεν είχαν, δεν έμενε κανένας έξω. Καλά. Δεν έμενε. Άμα ήταν εκεί ειδικά, αλλιώς έδινε εντολές. Μερικές φορές τα δίνανε, άλλες φορές δεν τον ακούγανε. Εντάξει, τώρα σε κάτι, ας πούμε, είχαμε πάει στην Πάτρα, θυμάμαι, που στο Τόφαλο, στο μεγάλο του γήπεδο, το παλιό του Απόλλωνα. Mm. Το οποίο τώρα πρέπει να πάνε να τους βρεις, να τους κάνεις, δώσανε κάπου και δεν ξέρω άμα μπήκαν γιατί μπαίνανε πιο μετά από ό,τι θυμάμαι. Αλλά έτσι ήταν η Γιαννακόπουλη, φίλε, με όλους και με φασαρίες και με στην Πολώνια, στο Final Four. Έρχονται η Παναθηναϊκή από όλη την Ευρώπη. Ούτε ένας δεν είχε στήριο. Όχι στήριο, δεν είναι, ήρθαμε. Περισσότερο ξύλο είχε πέσει στο Τελαβίβ. Οι καλά εκεί πέρα ξεφύγανε. Αλλά και το τελευταίο έτσι να πω, γιατί πέρασε και η ώρα για τον Παύλο του Γιαννακόπουλο, παίζουμε το Final Four και είναι Πάσχα. Και ψάχνουμε να βρούμε Ορθόδοξη Εκκλησία τώρα στην Πολώνια και βρίσκουμε. Και παίζουμε, ξέρεις, Μεγάλη Παρασκευή και Κυριακή. Παίζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή, κερδίζουμε και την Ανάσταση πρέπει να πάμε στην Εκκλησία, ξέρεις, για την Ανάσταση. Ναι. Φτάνουμε στην Ανάσταση, πάμε εκεί, ξέρεις, 11 και όλοι μαζί και λέμε 12 και 10, φύγαμε. Φύγαμε στον δοχείο. Έλα όμως που Μπουντιρόγκα
είναι, παρά είναι ορθόδοξος και παρά είναι της εκκλησίας και, και λέει, μένει. Εμείς στη Σερβία λέει 8 η ώρα το πρωί φεύγουμε. Πρέπει να δούμε όλη τη λειτουργία. Και είναι Παύλος. Και ουρλιάζει με τελικό Ευρώπης Κυριακή. Με τελικό Ευρώπης. Και ορίεται στο Μάνο τον Παπαδόπουλο να βρει αναπαυτική καρέκλα να τη βάλει μέσα στην εκκλησία. για να είναι ο Μποντιρόγκα, ξέρεις, σε καλή καρέκλα, όχι στις ξύλινες. Άντε τώρα βγάλε άκρη. Να έκατσε το ζώο το άλλο μέχρι το πρωί. Έκατσε και την άλλη μέρα το πήρε μόνος του. Σοβαρά μετά. Μόνος το πήρε. Όπου έπαιζε ο Μποντιρόγκα, μόνος του τα έπαιρνε όλα. Καλά, εγώ θυμάμαι το τελικό στην Τεργέστη που του πήραμε τον ήταν 18 χρονών. 20 ήταν. Ήτανε... 8 πόντους μας έβαλε, ούτε τον βλέπαμε. Έχει υπέρ ομάδα. Το ξύλο της αρκούδας. Φούτσκα, Μποντιρόγκα, Φούτσκα, Τζεντίλε. Σάβιτς. Τζεντίλε. Τζεντίλε, εντάξει, Τζεντίλε τώρα θα δάβαζε. Τέλος πάντων. Με τη γυναίκα μου δεν ξέρω τι έχω εκπομπή, πώς να το εκλάβω εγώ. Τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Μάθατε πάλι πολλά πράγματα. Έτσι, μπράβο. Έλα, αγάπη μου, αέρα είμαστε. Θες να πεις κάτι. 2-1 είναι το σκορ. Το πρόβλεψα, το είπα. Όχι, κάναμε λίγο παραπάνω, υπερορία. Να ζητήσω τα λεφτά από τα αφεντικά εδώ. Τρώει παντόφλα ο Κόλκας. Ε? Είμαστε ακούει απλά. Η Λία, απλά γελάει. Είναι, απλά είναι. Πού θα με βγάλεις, μωρό μου? Στον αέρα δεν γίνεται. Ακούμε για live. Κάνα θα έρθω μετά. Πέρα, θα πάω πια από τότε σε ένα φίλο και θα έρθω. Κόλκας είσαι. Ντουέτο, by Libero, by Night. Γεια σας.